Καλημέρα Βοστόνη μου, καλημέρα Μασαχουσέτη μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Βοστόνη, καλημέρα στη Μασαχουσέτη. Μόνο κι όσοι το κατάλαβε νομίζω. Το κατάλαβα, φαντάζομαι, υποψιάζομαι. Για πες. Τι μηνύματα είναι αυτά. Σεν Πάτρικς. Μπράβο ρε σκύλε, μπράβο. Κουζινομηχανή. Κουζινομηχανή έδινε αυτός πριν. Και γιατί δεν την πήραμε εμείς. Συγγνώμη, τι είναι η κουζινομηχανή, το ακούω καλό. Τώρα. Εσύ δεν μαγειρεύεις γι' αυτό. Ναι, είναι πολύ πρακτικό. Έτσι, για τέτοια θα μιλάτε κάθε Δευτέρα από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Καλά, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα βάζω quiz εγώ. Άντρα, το quiz. Κάτσε, περίμενε γραμμή. Γραμμή μόνο και όταν ο Αλέξανδρος Τσαμούρη, το διδί του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ, συνδέσμου Πέφο Πειραιά, να τηλεφωνήσει. Ρε, για να του πω, δεν έδωσε. Όχι για τα παράπονα, όχι για τα παράπονα, να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Που κατάφερε να κάνει μια απλή νίκη του ΠΑΟΚ, που έτσι δεν θα τη θυμόμαστε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνει το 1-0-1-2. Να έχουμε να το λέμε μετά από χρόνια, ρε παιδί. Ήμουν σε εκείνο το Πανετολικό ΠΑΟΚ που ο Τσαμούρης έκανε προσπάθειες με το ακυρωμένο γκολ. Πέρασε τον Πανετολικό και ανατροπή του ΠΑΟΚ 1-2. Αλέξανδρος Τσαμούρης. Πέφω Πειραιά. 2-31-0-2-87-3-8. Δεν τρέπεστε. Εσείς να τραπείτε. 2,87 και 3,8. Αυτός μπρόχνει, έλα, Άλεξ, πάρε τηλέφωνο. Ανοιχτές γραμμές μόνο για δηλαδή, σένα. Να σου πω κάτι. Μόνο πραγματικά. Μόνο δηλαδή θα γίνει το Ολυμπιακή και πριν. Μόνο για σένα, Αλέξανδρε Τσαμούρη. Μάρια, θα βάλω ένα quiz. Έχουν γίνει πιο αντιπαθητικοί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Ενώ κέρδισες, γιατί παραδέχεις, αφού κάνει φάουλ ο Γκάκ. Το σμπρόχνει, ρε φίλε. Γιατί λέμε για το πέναλτι του Κρέσπου. Ο Χριστός. Και για το πέναλτι. Όχι, όχι. Το γκολ που βάλω Άκπομ. Και το γκολ και το πέναλτι. Το γκολ, εγώ, συγγνώμη, στη φάση του Άκπομ, εγώ δεν το δίνω. Δεν το δίνει στην Αγγλία. Μπράβο. Στην Αγγλία. Μπράβο. Περίμενα, φίλε. Εγώ βλέπω μπάλα. Α, θα δίνει το πέναλτι. Θα δίνει το πέναλτι. Την πρώτη εβδομάδα για να κρεμιστεί ο Κρέσπο. Ρε παιδιά, πώς γίνεται να κρυμιστεί όταν. Διαρκείας μπρόξ. Ποια διαρκείας, ρε, όλα δεν κατάλαβα. Και κάτω και με το χέρι. Και ένα πέναλτι στο πρώτο μήχρονο που δεν είναι καθαρό. Ποιο πέναλτι, αγόρι. Κύριος Βαρούχας, το είπε. Κύριος Βαρούχας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Όταν λέει πέρσι ο Βαρούχας, με τον Βέλεθ μας πρίξατε. Είπε ο Βαρούχας, βάλατε τις γραμμές. Είπα το διαιτητή να πάρει τηλέφωνο και ουρλιάζεται με. Ωραία, άστο διαιτητή. Πάτε να με κατσοπαράξετε. Να πάρει τηλέφωνο. Ωραία, λοιπόν, ένα quiz. Όπω τον εξή. Μια διαφορά θα γίνονταν χθε και καταλαβαίνει που όδευε το πρωτάθλημα. Με νύσια και με δόντια. Παλεύουμε το Οκτώβριο το με Τίγρης και Τσιτάχ παλεύουμε. Όλα κάθε, δικά σου κάθε είναι. Κάθε Κυριακή με Τίγρης και Τσιτάχ παλεύουμε. Αγνοείς την είναι. Απόφαση και απόφαση. Της Παρασκευή. ΠΑΕ σου. Παρασκευή. Και της ΠΑΕ σου. Και του Υπουργού. Ποιον, και όλων. Ποιον. Και έχεις μέσα στο και γήπεδο. Και δεν σε κάνει κανένας. Και στα Γιάννενα πέρα τους συλλαμβάνανε. Σταματάνε 20 χιλιόμετρα πριν το Αγρίνιο και πάω από τον Γελόκαστρο. Τι να κάνω. Στα Γιάννενα συλλήψεις είχαμε τους Αριανούς. Το κράτος δεν είναι τίποτα. Τα πάντα είμαστε εμείς. Πάρτε το χαμπάρι. Α, εντάξει, για όλους τους πολίτες. Συγγνώμη, Ολυμπιακός. Για όλους τους πολίτες εννοώ, αυτό εννοώ. Συγγνώμη, Ολυμπιακός. Ναι, ρε φίλε, αλλά τους αντίστοιχους Αριανούς στα Γιάννενα τους συλλαμβάνανε και τους πηγαίνανε για εξακρίβωση στοιχείων. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, 20 χιλιόμετρα πριν το Αγρίνιο θα γυρίσω εγώ Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν κατάλαβες. Οι Αριανοί πώς γύρισαν, πώς είχε συλλήψει. Να βρουν τρόπο να μπουν. Οι Ηρακλείδες πώς γύρισαν. Αφού τους βάζαν μέσα. Δεν σε βάζανε σένα. Ρε Μάριε τώρα, άστο. Σε αφήνουνε. Δεν με αφήνει κανείς. Τελειώνει. Γύρισα, έκανα ολόκληρο. Τελειώνει. Θα πέσει. Πέφτει. Και θα κάνει ήχο. Μποφ! Θα κάνει έναν ήχο. Να κάνω έλεγχο στους Σπαρτιάτες. 7 Σπαρτιάτες, να τους δώσω χαιρετισμούς, Μάριε. Να του δώσω κερδισμού και ένα ακόμα τύπο και ένα ακόμα τύπο. Λοιπόν, ο οποίο είναι συγκινητικό, θα ξέρει, έχει ανέβει 14 φορές μόνο του φέτος στην Τούμπα. Μόνο. Μπράβο. Σπαρτιάτη. Μπράβο. Ναι. Σπαρτιάτη ναι. Είναι θέμα. Ναι. Έγινε πάω αυτό. Από το άστρο. Από το άστρο και. Από το άστρο καινουρία. Ποια είναι από εκεί τραγουδίστρια. Ποια είναι. Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι είναι αυτό. Το άστρο καινουρία. Το άστρο καινουρία. Δεν είναι Αρκαδία. Άργο είναι. Το άστρο καινουρία. Άστρο καινουρία, το ξέρει ο Μάριο. Άργο είναι. Πάνω βόρεια Πελοπόννησο. Η από εκείνη η τέτοια ρε, πες το ρε. Ποια τραγουδίστρια. Που τη λατρεύω, ναι, άντε. Τραγουδοποιός. Λοιπόν, βασικά. Αυτό που κάνει ο Παναγιώτης είναι ακριβώς η επικοινωνία. Αυτό είναι εδώ, από το είναι η επικοινωνία. Με παπάζει και λες εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Στην Αθήνα ανακάλυψαν ότι υπάρχουν χημικά. Διαβάζω ότι χθες πέσαν χημικά στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και είναι ευθύνη της αστυνομίας κτλ. Βέβαια, όταν γίνονται επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, φταίνε οι αλυταράδες, οι οπαδοί των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι η αστυνομία που πετάει τα χημικά. Τώρα ανακαλύψαμε ότι η αστυνομία αυτή πετάει τα χημικά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που τι κάνανε, μπήκανε με κάτι μαχαίρια, πετάξαν κάτι μολότοφ, γενικότερα. Άρα κάναν ό,τι έγινε και στο Περιστέρι Άρης, που ένας μέναν και άλλοι δύο βριζόντουσαν και μαλώνανε. Ωραία. Και ακούγαμε, περίμενε, το ρεπόρτερ της ΕΡΤ να μιλάει για επίθεση σε μωρά με καρότσια. Ότι το μωρό από ένα χτύπημα μπορεί να κινδυνεύσει να πεθάνει. Να τα λέει αυτά στον αέρα. Ο Γιάννης ο Θάρας. Όχι. Ο Χατζηγεωργίου στο Περιστέρι Άρης. Α, στο Περιστέρι Άρης.
Ναι. Μιλάμε. Κανείς δεν είπε. Εκεί φταίνε οι δύο. Όχι. Φταίνε και οι δύο. Α, και οι δύο. Φταίνε και οι δύο. Ναι, οι Αριανοί λένε το ξεκίνησαν αυτοί. Οι άλλοι λένε όχι, το ξεκίνησαν οι Αριανοί. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ναι, ο υπεύθυνος ασφαλείας του Περιστερίου. Πρόσεχε τώρα. Είναι, φαίνεται στην εικόνα τι έχει γίνει. Είναι όντως 5 και 5 και βρίζονται ο ένας τον ασπρόχνει. Ο ένας κάνει. Αυτό λοιπόν άκουγε στο ρεπόρτερ να λέει. Μωρά, καρότσια. Θανάτους είπε. Μπορεί να μην λες στον τόπο το μωρό. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Καλά, ο ρεπόρτερ. Και την άλλη μέρα. Και την άλλη μέρα. Ο ρεπόρτερ κάνει το official και το κοινωνικά αποδεκτό. Δεν έκανε το official. Έκανε το. Όχι. Επειδή ήταν Άρης. Όταν βλέπει το Βασιλόπουλο. Αν ήταν Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, θα τα έλεγε. Προφανώς. Τα είπε ο Δάρας. Ο Δάρας έλεγε που είναι Ολυμπιακός. Που είναι Ολυμπιακός, εντάξει. Έλεγε για την επίθεση των Παναθηναϊκών. Και ο Σωτηρόπουλος έλεγε, τα έλεγε σφιγμένα απλά. Ακριβώς. Λοιπόν. Φεύγω από αυτό και πάω στο quiz με έπαθλο δώρο. Γυαλιά ηλίου. Πείτε για να μπούμε και να δώσουμε το. Γυαλιά ηλίου από Opticon Express. Μάρια, θέλω να είσαι προσεκτικός και εσύ θέλω να φέρεις στο μυαλό σου το παιχνίδι και να το φέρετε γενικότερα όλοι στο μυαλό σου το παιχνίδι και να απαντήσετε. Μαγωνία περιμένω. Λοιπόν, λοιπόν, πόσοι. Περίμενε, quiz βάζω σοβαρό, ρε Μάρια. Περιμένουμε. Από την αστυνομία μέχρι τα υπουργεία. Σοβαρό quiz, Μάρια. Ποια αστυνομία ζει σε ένα μικρό κόσμο, άσε με αγόρι μου. Ναι, σε ένα μικρό κόσμο. Άσε με, ρε Μάρια. Να βάλω το quiz. Ναι. Πόσοι παίχτες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι από τη μία και την άλλη ομάδα. 11 και 11. 11 και 11. Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι. Ποδοσφαίρου, ναι. Πόσοι παίχτες του ΠΑΟΚ πηδάνε στη φάση του γκολ. Του Μάτος. Ναι. Το είδα, άστο. Και άστο, πόσοι. Πόσοι περίμενε. Πόσοι παίκτες του Πανετολικού πηδάνε για κεφαλιάκι όταν γίνεται το κόρνερ στη φάση του γκολ του Μάτος. Έπαθλο. Γυαλιά ηλίου. Αν ακούει ο Μάρκος. Πετάχτηκε σαν το Μαγκάιβερ, φίλε. Πετάχτηκε σαν το Μαγκάιβερ. Από καλά, έπαθλο από γυαλιά ηλίου. Και τους πήρε παραπάνω. Από Opticon Express. Σε πήρα τηλέφωνο και τους είπα. Και τους πήρε παραπάνω. FM κενό. Ναι. Αποστολή στο 54-5-26. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Αν ακούει. Τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Αν ακούει. Ο Μάρκος Πάουλο, ο αρχηγός. Συγγνώμη, αλλά το τζίλο, το τζίλο με την ΑΕΚ, ξέρατε τότε να πείτε και κάνατε και σχεδιαγράμματα και ο Κόλκας και όλοι και λέγατε ότι έτρεχε πιο γρήγορα από τους παίκτες του Άρη στο γκολ στο ΑΕΚ Άρης. Εκεί ξέρατε να λέτε και να ειρωνεύεστε. Για το σιώπι με τον Πανετολικό ήξερες να λέει ότι πήδηξε, τα έλεγες. Πες μας τώρα πόσοι παίκτες του Πανετολικού πηδάνε στο κόρνερ. Όλοι. Δώσαν αγώνα για να πάρουν. Για να κλέψουν αγώνα τον ΠΑΟΚ. Δες το τώρα ξανά. Το γκολ είναι ντροπή. Το δεύτερο. Τρία εισιτήρια. Ντροπή είστε εσείς. Για τη μοναδική. Κανόνες την πορεία σου, Πανόπουλε. Πεντακάθαρη. Βάλε 10 ευρώ το εισιτήριο γιατί αν δεν το βάλεις 10 ευρώ, ούτε αυτά θα τα πάρεις. Πεντακάθαρη. Ούτε αυτά θα τα πάρεις. Ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν και πέρα, αφήνουμε φρακοδίφρακα. Ο Άρης με τον Απόλλωνα 3 εισιτήρια σήμερα. 3. Ωραία. Όμως, σίγουρα το ζουμί όλο βρίσκεται αλλού. Είπαμε καλημέρα Βοστόνη, καλημέρα Μασαχουσέτη. Δεν ήξερα ότι η Θεσσαλονίκη έχει τόσους Ιρλανδούς. Το συνοπίζει Σάββατο βράδυ. Πάμε κομμάτι μουσικό λιγάκι για να μπει στο κλίμα ο κόσμος. Και άμα είναι βάλε το αγαπημένο του μπαμπά μου, ρε φίλε. Ποιο, το παγιό του μπαμπά μου. Πανεπανάλησε η Παοκάρα. Του πατέρα ποιο είναι, συγγνώμη. Ανεπανάληπτο. Μετά το πάμε. Το έχει βάλει. Το βάλω. Στη μνήμη του όταν έφυγε ο μπαμπάς μου το βάλα. Θα το βάλουμε στη μνήμη του πατέρα. Είναι ο αγαπημένος του ήταν. Ναι. Ο Τόλης. Ναι. Έχω βινίλια Βοσκόπουλου, φίλε. Ναι. Καμιά 20 του μπαμπά. Μικρά έχεις. 45. Μικρά 45. Απλά και αυτός δεν ερχόταν στο ακρόαμα, ερχόταν η Μαρινίλα. Ποιος. Λοιπόν. Ο μπαμπάς στο Βοσκόπουλο πήγαινε. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις. Ούτε μία, ούτε δύο και όχι μονές. 4 διπλές προσκλήσεις. Για το live του Τόλη Βοσκόπουλου απόψε στο Παλέντε Σπορ. Προσέξτε, μαζί του ο άσος του Μπουζουκίου Πεκταράς Μανώλης Καραντίνης και ο άσος του Κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος. Ώρα επίσημη έναρξης 9. Λογικά όμως γύρω στις 9:20, 9:30. Και έκανε και μπούρμπουλα από τον ύφεστο. Από τον δεύτερο Θεό μετά τον Άρη, μπούρμπουλα έκανε. Ναι, εδώ μέσα. Cleveland. Και έρχεται τώρα στο παλέ. Με Μπορντό. Λοιπόν, 3 εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Συνεπώς τι κάνεις.
πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, το τονίζουμε. Όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν μπαίνεις μόνο με επώνυμο ή μόνο με όνομα. Δίπλα γράφεις Άρης ή Βοσκόπουλος ή και τα δύο αν θες και το αποστέλεις στο 54-526. Ο Μαυράη μάθαμε γιατί έφυγε τελικά. Δεν ήταν επειδή όταν έμπαινε μέσα τρώγαμε 4 γκολ και ήμασταν παιδική χαρά στην άμυνα. Ήταν γιατί δεν είχε τζαμί να προσευχηθεί. Γιατί δεν είδες την τόσο στον ΠΑΟ. Όταν το λέω αυτό. Όταν το λέω αυτό. Αν το έλεγα εγώ τώρα αυτό δεν θα γινόταν. Εντάξει μωρέ χαβαλέ κάνουμε. Όχι το παραδέχομαι. Θα με πήρασε ρε φίλε το λέξε εσύ δηλαδή θα έλεγα. Θα μπαίνανε φίλε 100 άτομα τώρα. Το παραδέχομαι. Εδώ το παραδέχομαι. Δώσε και τόσο που έχεις πίεση και ο διπλανός. Ρε Μαυράη εδώ είναι πίσω από εμάς. Εδώ μαζεύονται. Πού πού μαζεύονται. Κάθε απόγευμα εδώ. Εδώ. Πού είναι ο Γκρόλιος. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν έχει ανοίξει ακόμα επίσημα. Λοιπόν πρόσεξε λίγο. Δεν είναι τζαμί τζαμί. Ναι. Τζαμί τζαμί. Λοιπόν άκου τώρα. Συγγνώμη ρε φίλε. Είναι να έρθεις. Είναι κολλητός ο Μπάσα. Είσαι στην δική μας. Και δεν ρωτάς να πεις. Φίλε όλο οκ. Okay. Πολύ ωραία η ομάδα. Λάθος. Θεωρώ ότι η δεύτερη την τάξη ελληνική πόλη θα έχει τζαμί. Α τώρα όταν έμπαινε μέσα τρώγανε 4 γκολ. Όταν λέγαμε για τον Μπέλμπερ και τον Τιγράνο και γελούσε. Λέγε τι δεύτερη την καλώς παίξανε. Καλώς παίξανε. Απλά δεν κόλλησε. Δεν κόλλησε. Μια χαρά ήταν ο Μαυράη. Μια χαρά είναι ο Μαυράη. Λοιπόν παιδιά, 4 διπλές προσκλησούλες έτσι. Τόλης Βοσκόπουλος απόψε στο Παλέντε Σπορ 4 διπλές προσκλησούλες. Και 3 εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Σμύρνης. Άνετα προλαβαίνεις να πας και στα δύο. Δεν το λέμε έτσι για τους τύπους με ένα μήνυμα μπαίνεις και στα δύο. Τι ώρα είναι τόλης. Άνετα τελειώνει ο Άρης 9 παρα 10. Το μάτς μυρίζει διπλό από χθες το βράδυ. Και στη συνέχεια πηγαίνεις και στο Παλέντε Σπορ. Εγώ γελάω πήρε θάρρος. Κέρδισε στον ντέρμπι ουραγών. Κέρδισε 2-1 με τα χίλια ζόρια στον ντέρμπι ουραγών. Διαφωνείς ή σου άρεσε το λες. Διαφωνώ, εντάξει. Α, διαφωνώ. Ναι, διαφωνώ. Ωραία. Όπως το λες, λοιπόν, έχουμε γίνει αγενείς εδώ και φίλε, τόση ώρα. Με νίκη να επί του Απόλλωνα Σμύρνης. Χρήστο Κιώση. Να παρουσιάσουμε Χρήστο Κιώση. Γνωστό και ως DJ Κίος επί χρόνια. Μετά από το... Ναι, πάμε. Διπλό της ΑΕΚ στο Περιστέρι. Πεκτούρα, πεκτούρα τεράστια. Αλμπάνης έβαλε γκολ. Ρε Χιμένεθ, σε αυτή την ΑΕΚ που προκαλεί πνηλία, αυτός ο παίκτης μπαίνει αλλαγή στο 81. Τουλάχιστον θα πάρει μετάλλιο τιμένο στο τελικό με τον ΠΑΟ. Συγγνώμη, μην βρίζεις τον Χιμένεθ, γιατί ο Χιμένεθ τον ξαναέβαλε στη 18άδα. Αν πέρασε την ΑΕΚ. Ο άλλος τον είχε έξω. Ναι, δεν σχολιάζω. Ήταν αφήγητο το Γενάρη. Είχε το τραυματισμό το παιδί, το καλοκαίρι, εντάξει. Είχε το τραυματισμό. Εδώ να πω κάτι, μην το καίμε τώρα σήμερα το θέμα, ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, αν αποκλείσει η Λαμία την ΑΕΚ, ναι, με το χέρι στην καρδιά, ναι, δεν πρέπει και ο Αστέρας και ο ΠΑΟΚ να πούνε τιμή σε ένα το Κύπρο στη Λαμία. Άκου λίγο, Βλάξ, Εβλάξ, άκου να σου πω. Τέταρτος θα βγω. Βλάξ, εσένα, σε είπε. Εμένα. Αυτόν. Α, εμένα, εσένα. Βλάξ, ναι, sorry. Τέταρτος θα βγω. Ο Ατρόμητος πάει στον Ολυμπιακό τώρα. Και εγώ παίζω με τον Όφη μες στην έδρα μου. Εσύ πες ότι δεν θα τα πάρω τα δύο μάτς. Το Ζεϊμπέκι που τον έχετε εδώ πέρα αφού τα πήρατε. Νίκος. Ο Νίκος Ζεϊμπέκης. Σαν να τον όχι, βλέπω δεν τα πήραμε, ακόμα, θα τα πρώτη φορά που τον είδα στο παιδικό. Δεν άρεσε πολύ ο Ζεϊμπέκης. Ωραίος είναι. Α, πήρε κιλά. Πήρε κιλά. Μαλλί δεν έχει χάσει. Τον έχεις δει από κοντά. Πρέπει να τον είδα πριν κάνα χρόνο. Πού τα είδες τα κιλά ότι πήρε ο άνθρωπος. Ρε φίλε, σου μιλάω σε σχέση με παιδικό και φυφικό που τον είχα δει πρώτη φορά. Με σχέση με παιδικό και φυφικό. Έχει πάει αρκυλά και η μάπα σου! Ναι! Εντάξει, ρε, φτύρ, τι είπα εγώ. Δες το να. Σαν να λέω τον Παπαδόπουλο, τον είχα δει να παίζει μπάσκετ στα 16 και να πω σήμερα είναι α, έτσι είναι. Δες τον άνθρωπο. Τζιτζί. Ναι, μια χαρά είναι ζωή, Μπέκη. Τζιτζιλώνει. Έχει κάνει μπότοξ. Απίστευτο. Ζηλεύεις, έτσι. Ωραίο, ωραίο παικτάκι. Αλέξανδρε Τσαμπούρη. Είχε ωραίο στυλ. 2-31-2-83-83. Αλέξανδρε Τσαμπούρη, πάρε τηλέφωνο. Και πού έπαιζε. Συνδέσμου Πέφο Πειραιά. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στον ύφεστο έπαιζε! Α, στον ύφεστο. Ξύπνα! Που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνε μια ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωση. Με σφαγιαστικές διαιτησίες συνεχίζω απτόητος. Άρα, Χρήστο! Με σφαγιαστικές διαιτησίες συνεχίζω απτόητος. Ο πιο ανόητος επιχειρηματίας στον κόσμο είναι ο Ιβάν Γκνατίνη. Μπορεί να είναι χαζουλίνη. Μπορεί να είναι και χαζουλίνη. Έχει δώσει ο άνθρωπος τα εκατομμύρια. Μπορεί να είναι χαζουλίνη. Ουρλιάζατε όλοι να αγοράσει την ΕΠΟ ΠΑΟΚ. Ουρλιάζατε όλοι. Κάποιοι το λέγανε. Όχι ουρλιάζαμε.
Κάποιοι το λέγανε. Ένα μήνυμα καλού σου φίλου. Α, που έστειλε χθες το βράδυ στη Μαρμίτα, αλλά στην εκπομπή για μήνες ολόκληρο. Δικός μου. Δικός σου. Όχι. Το γνώρισες από μένα. Είπες φίλος σου. Δεν είναι φίλος σου. Αλλά μιλάτε, μια χαρά μιλάτε. Ωραία, για πες μας. Μέσα, και τον έπριζες για μια κοπέλα που δούλευε εκεί. Για πες μου να μάθω. Εσύ, όχι. Αυτή η φίλη. Τέλο μπερδεύτηκα. Μάλλον αυτή η ενδιαφέροντα για μένα. Ο Γρηγόρης. Για σένα δύσκολο αυτή. Λοιπόν. Μέσα από όλα όσα έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο Τσαλτίδη τα τελευταία 25 χρόνια, ο ΠΑΟΚ, δεν το λέει έτσι, βάζει και ένα γράμμα μπροστά, εγώ το διαβάζω, ο ΠΑΟΚ, καταλάβω, θα πάει το μήνυμα. Θα έπρεπε να γίνει Derby County ή Forest. Επέλεξε να γίνει Liverpool του Σούνες, που ήθελε μόνο άπλιστα να παίρνει τρόπαια αδιαφορώντας για την μαγεία του παιχνιδιού. Κάτι που δεν έκανε ποτέ η Manchester United. Ναι, πολύ δίκιο. Θα σου πω ποιος είναι τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στο διάλειμμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Liverpool. Η United. Η United. Αχ, τι λέει. Μετά θα μπούμε με το κομμάτι που για τον πατέρα του Χρήσα. Τη μνήμη πατέρα του Χρήσα. Λοιπόν. Μαζί μας είχαμε. Ναι, θέλεις να πεις τίποτα. Δώστε και μετά. Να πω ότι άλλο. Ναι. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές. Ρεπό σε αργίες. Εκδρομή στην Ξάνθη, όχι για την προσφέρει αυτή τη Dialog. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Τρία εισιτήρια. Άρης Απόλλων Σμύρνης. Απόψε 7 η ώρα στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το live του Τόλι Βοσκόπουλου απόψε στο Παλέντε Σπορ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live. Ή Άρηση και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Επειδή ασλαμής και δικαιοσύνη πηγαίνουν χέρι-χέρι, κυνηγάω εδώ και περίπου 2 χρόνια τον Γιάννη τον Αγγελάκα για την καλλιτεχνική του πορεία ως σόλο καλλιτέχνης, σήμερα οφείλω να του βγάλω το καπέλο. Οφείλω να υποκληθώ στο μεγαλείο του. Θα μου πεις, επειδή έκανε το αυτονόητο, καμιά φορά να βγάζουμε το καπέλο μας στο αυτονόητο. Αρνήθηκε να παίξει στην έγκλη της Πάτρας από τη στιγμή που δεν επιτράπηκε να παίξουν εκεί οι Rotten Christ. Γιατί? Καλημέρα στο νέο ελληνικό μεσαίωνα. Να τη χαίρεστε την Πάτρα και από ό,τι μαθαίνω ο Δήμος είναι πρόσκειται στο κουκουέ. Μπράβο, να τους χαίρεστε. Να τους έχουτε και να τους χαίρουστε. Που έλεγε η γιά μου σχορημένη γλυκερία. Πες τα λίγο πάλι αυτά. Ο Σιρινάκης τώρα να μην έχει κάνει πρόταση σε αυτή την κοπέλα, αποκλείεται. Σε αυτά είναι γάτος. Θέλω αφιερωμένο... να μην το από τον αδελφό μου, από τον αδελφό του άνδρα μου, ώστε να είμαστε μαζί. Τι να κάνω. Έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αφιερωμένο το κομμάτι στη μνήμη του πατέρα του Χρήσαθου του Τσαλτίδη. Να είναι καλά εκεί που είναι. Ο άνθρωπος να μας προσέχει. Και από κοντά, να, από ψηλά να φροντίζει τον Χρήστο και την οικογένειά του. Και την οικογένεια όλη. Και τον αδερφό του και τη μητέρα του. Αδέρφια εδώ, να είστε καλά. Βλέπω αρκετά καλή συμμετοχή. Αν και βλέπω το λαμπαουτάρι συνέχεια μπροστά, δεν ξέρω γιατί εδώ και μία ώρα. Μηνύματα. Τρέχουν 2 διαγωνισμοί, 4 διπλές προσκλήσεις για το live του Τόλι Βοσκόπουλου απόψε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Στο Παλέντε Σπορ. Και 3 εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, για μένα ήταν και θα είναι γήπεδο Χαριλάου. Η ελαφρά ταξιαρχία του Λευτέρη Βελέντζα έρχεται για να το αλώσει. Θα το πετύχει, θα το δούμε αυτό το βράδυ. 9 παρα 10, 9 παρα 5, θα ξέρουμε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Βοσκόπουλος, η Λάη, η Άρηση και τα δύο αποστολή στο 54-5-20. Κατεβάσαμε όλα τα παιχνίδια Παρασκευή, τα προβλέψαμε όλα εκτός από την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που είπα χ. Όλα τα άλλα τα πιάσαμε. Το χ του Αστέρα Τρίπολης, το χ του Ιωαννίνων, τον Άσο του Όφη, τον Άσο του Πανιωνίου, το διπλό του ΠΑΟΚ φυσικά και το διπλό του Ολυμπιακού. Όλα τα πιάσαμε. Γιατί λες το διπλό του ΠΑΟΚ φυσικά? Γιατί ήμουν σίγουρος. Έτσι το είπα και την Παρασκευή. Στην Ξάνθη αποκλείεται να κάνει στραβή ο ΠΑΟΚ. Ζάμπλου τι πρέπει να έχετε γίνει εσείς, ρε παιδιά. Ζάμπλου τι πρέπει να έχετε γίνει. Όχι, το 1-0, όχι, το 1-0 του Πανετολικού. Το 1-0 του Πανετολικού. Έτσι φυσιολογικά πώς τα λέτε τα πράγματα. Έδινε καμιά 4 τον ΠΑΟΚ. Βάλτε, ρε παιδιά, κάνα χιλιάρικάκι. Γι' αυτό γίνεται. Βάλτε κανένα χιλιάρι. Γι' αυτό γίνεται. Έτσι. Γιατί δεν παίζετε κανένα χιλιάρι, αφού είστε τόσο σίγουροι να έρθει εδώ πέρα να μου το τρίπλεσε στη μούρη. Θα σου πω. Θα σου πω. Δεν παίζω ποτέ, δεν παίζω ποτέ υπέρ του ΠΑΟΚ και κατά του Άρη. Τι γελάζε, φίλε. Τι με παραδόπουσα και σένα να πάω να παίξει νίκη του Άρη. Δεν παίζω ποτέ. Να έρθει και να μου πει τώρα. Είναι στημένο. Να έρθει. Δεν παίζω. Παίζω όμω κάτι το οποίο είμαι σίγουρο. Παπαδόπουλε, να έρθει. Τι να είσαι, φίλε. Παπαδόπουλε, να έρθει και να μου πει. Είναι στημένο. Ναι. Παίξει υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θα το παίξω. Μπράβο, εντάξει. Δεν θα το παίξω. Εντάξει, καλά, δεν θα το παίξω. Μπράβο, εντάξει. Τι μπράβο.
Α, βάλει την εκπομπή τη Παρασκευή. Διπλό Πάοκ έπαιξε όμω στην Οχτάδα. Πού? Τώρα ρε, διπλό Πάοκ δεν είπε. Πρόβλεψα. Πρόβλεψα. Α, πρόβλεψη. Το είπα την Παρασκευή. Απέξεις, δηλαδή, έτσι λες, πρόβλεψη, την Παρασκευή στην εκπομπή, κάθε Παρασκευή, λέμε τα παιχνίδια ποια είναι και κάνουμε προγνωστικά. Και είπα σίγουρο διπλό στον Πανετολικό. Τι είναι, ναι, ναι, ναι. Όπως και στον Ατρόμητο μέσα. Λοιπόν, στον Ατρόμητο δεν είχα πει σίγουρα. Επειδή έχουν έρθει μηνύματα τα οποία είναι μέσα στο πνεύμα της ημέρας, ο 596 λέει Γούλφς, μαντζεστεράκια, σας ξεπέτσιασαν τα λικάκια. Σάνθη. Τι. Χ. Ναι, μπορεί αυτό. Τώρα πως έγινε, ναι. Τώρα πως έγινε, μπορεί. Ωρε, μπουρλα ο κόσμος. Ωρε, τρέλα. Σκνίπα έρχεσαι κάθε Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε, θα σου πω αν γίνεται. Σε ζηλεύω, σε ζηλεύω. 26, κάτσε, να σου πω αν γίνεται. Λοιπόν, κάτσε, μετά τι παίζουμε. Πάω Κλαμία. Έχουν έρθει μηνυματάρες. Γιατί στην εκπομπή τώρα, μοιάστε τώρα αυτά εδώ με την Ξάνθη που είναι σε πότε είναι Ξάνθη. Σε δύο εβδομάδες. Α, έχει και Λάρισα ΠΑΟΚ. Τι είναι άστα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, μαχητικός Καραγεωργίου θα είναι πολύ. Και Γιάννα, φίλε, έχεις τέτοιο. Θα του στείλεις. Θα του στείλει. Α, του στείλει. Έχει τρία μάτς δύσκολα. Έλα, έλα, μηνύματα, μηνύματα. Πήγαινε στα μηνύματα εκεί πέρα. Γουλς. Στο 5-6 εβδομάδες ένα στόχο είχε η United. Ένα στόχο είχε η United φέτος. Δύο βασικά. Δύο, να πλασαριστεί την πρώτη οκτάδα και να φτάσει το τελικό κυπέλλο. Δύο έχω. Πάει δύο, ο ένας. Άλλαξε το σύνθημα. Σε 5-6 εβδομάδες αφού 5 μάτς μείναν. Τι 5-6. Γουλφς, λέει ο 596. Ναι. Μαντζεστεράκια, σας ξεπέτιασαν τα λικάκια. Οπα. Ο Μαθάρα έχουν. Ο Μάριε, τώρα που αποκτάει η Αγγλία την αξιοπρέπειά της με το Brexit, θα αρχίσει πάλι η Λίβερπουλ να σαρώνει. Άλλος φαντασιόπληκτος. Καλημέρα, 596. Καλημέρα από την Ασπρόμαυρη και Παραθαλάσσια Αξιούπολη Κυλκής. Πάμε, Παοκάρα! Δύο ψέματα σε μια πρόταση. Λέει ο 151. Ασπρόμαυρη και Παραθαλάσσια. Ναι, και Παοκάρα. Γεια σου, 151, να είσαι καλά, αδερφέ. 809. Όσο πήδηξαν οι παίκτες της Λαμίας, Χρύσανθε. Και έχει περίπου 7 ορθογραφικά λάθη. Φίλε, σε 6 λέξεις. Οι παίκτες της Λαμίας πηδούσαν στα υπόλοιπα 93 λεπτά. Αν εσύ λες ότι περίμεναν το 93ο λεπτό σε φάουλ για να αφήσουν την μπάλα να περάσει. Ενώ εσύ αν λες ότι πρέπει να γίνει 1-0 υπέρ του Πανετελικού για να γίνει μετά 1-2. Εντάξει. Στον κόσμο σας είναι, παιδιά. Εγώ έδωσα ένα quiz, ρε φίλε. Πόσοι παίκτες του Πανετολικού πηδάνε στο κόρνερ. Ωραία, Χρήστατε. Κουίζ έβαλα. Εγώ είμαι μαζί του. Πες τρεις, πες δύο, πες πέντε. Ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει ένα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελείωσε. Έκλεισε, ρε τέλος. Να σου πω κάτι. Τρία έχει κάθε χρόνο ο Ηρακλής. Όταν προσπερνάς ακυρωμένο γκολ και πέναλτι Μαϊμού, από εκεί πέρα τέτοια θα ακούς. Θα ακούς τέτοια. Τρία έχει ο Ηρακλής. Για την Ελλάδα, ναι. Τρία έχει ο Ηρακλής. Πέντε έχει κάθε χρόνο. Πέντε έχει ο Άρης. Εγώ τουλάχιστον κάθομαι. Ο Άρης δεν έχει κανένα. Εγώ τουλάχιστον κάθομαι τσαλτίδι εδώ πέρα και υπομένω σε αυτά τα χριστουγεννιάτικα που λες. Δεν πετάω ακουστικά, μικρόφωνα και το ένα και το άλλο. Μα ξέρεις γιατί ξέρεις. Γιατί, για πες μας. Γιατί μου βγάλες χριστουγεννιάτικο παιχνίδι στο οποίο όμως ο Ηρακλής αποκλείεται. Χάνει! Εγώ αυτό και αυτό. Χάνει, στην ουσία αποκλείεται. Η βρωμιά παραμένει βρωμιά. Ακούω, η βρωμιά παραμένει. Τι λέτε, φίλε, χειρότερο είναι. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Όχι διαφορά, είμαι τη βρωμιά να παίρνει τίτλους. Όχι διαφορά, γιατί βρωμιά έχει να χάσει να χάνει. Η βρωμιά είναι να παίρνει τίτλους. Δεν λέω ότι έγινε με το Ηράκλειο αυτό. Βρωμιά είναι να κάθεσαι να χάνει. Καλύτερη βρωμιά είναι να κάθεσαι να χάνει. Ασλαμά. Κατάλαβες. Από το να παίρνει τίτλους. Ας κάθομαι εγώ να είμαι βρώμικος και να παίρνω τίτλους. Και θα βάζω όλη μέρα εδώ πέρα στέρεο MCs. Deep down and dirty. Deep down and dirty. Ναι. Ας παίρνω εγώ τίτλους, ας παίρνω ο Ηρακλής τίτλους και να είμαι βρώμικος. Λέω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί αυτή η ΠΑΟΚ να κάνει 30 στα 30. Τι να κάνουμε. Θα κάνει και τρεις γκέλες στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ανεπανάληπτος. Πάμε τώρα στο μήνυμα του 494. Α, έτσι. Γιάννης. Είναι ο λατρεμένος μου, αγαπημένος Γιάννης. You will never go alone, ο παδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Κλείστο, γιατί δεν μπορώ να χρήσω με άλλο κομμάτι από κάτω. Δεν γίνεται. Μπράβο, παλικάρι μου, σε ευχαριστούμε. Θα το κάνουμε και έτσι. Να το κάνουμε έτσι. Πάμε. Γλυκά πονούσε ο Αντελίνο. Φταίγανε τα γεμιστά της πεθεράς. Και τα στέλνε από μακριά κοντά 40 μέτρα. Κι ήρθε κι ο Μάτος το καϊνάρι. Με σιδερένια κεφαλιά. Και έκλαιγε ο παπ. Με στην κερκίδα έκλαιγε μαναφιλίτα. Ωραία τραγουδά. Ρε φίλε, ποιος θα στο κάνει άλλο αυτός.
Αυτό παοκτή δεν μπορεί να το κάνει. Α, μια χαρά. Δεν μπορεί. Το κάνω και εγώ. Μπορώ. Δεν μπορεί. Μπορώ και εγώ, κατάλαβες. Για τα γεμιστά. Για τα γεμιστά, για πες μας. Επιμένω. Εξήγησέ μας. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Πώς να εξηγήσεις. Θα σου πω. Για τα γεμιστά ήρθε. Διασύρθηκε και εσύ και ο ραπ. Αλλά προέκυψε. Τι ασυρθήκατε, άντε. Πεχτάρα είναι, άστο, άντε. Άντε, τι λέει, κατάλαβες τι λέω. Άρε, χρήσανθε. Άρε, χρήσανθε. Άρε, χρήσανθε. Εσύ δεν κατάλαβες το IQ μας. Είπα εγώ ότι δεν είναι πεχτάρα. Όχι, όχι. Απλά. Ο άλλος έλεγε δεν θα παίξει κιόλας. Είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ που όλος τυχαία. Για να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που μου είπαν καμιά δεκαετία ΠΑΟΚ. Τους δύο τους ξέρεις, μην την πεις τη λέξη. Όχι, τρελός. Η λέξη δεν είναι τίποτα που δεν λέγεται. Είναι βρισιά. Δεν είναι σουρού κτλ. Έτσι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνει αυτό. Ούτε σε αυτά που λέει τα καταλαβαίνει. Ο ένα είναι από τη Χαλκιδική, ο Γιώργο. Ναι. Με τον κολλητό του. Του γνώρισε. Αφού το είπε ο Γιώργο. Παοξίδε. Ναι. Καλά που βρέθηκε όλο τυχαία αυτή η κοπέλα και μπροστά του και την ερωτεύτηκε. Ναι. Αυτό. Α! Α, ναι. Γι' αυτό ήρθε, κατάλαβε. Αυτό. Ναι. Για τα γεμιστά τη πεθερά. Ναι, ναι, εντάξει. Οπότε ακόμα και αυτό. Δηλαδή, εγώ τι λέω. Αυτό... Ότι για την Ελλάδα είναι παικταρά, είναι. Άλλο αν γίνεται πολύ σωστά, είπε χθες ένα παλικάρι εκεί που λέμε το μάτς. Έχει γίνει και αυτός αντιπαθέστατος. Α, γιατί ρε, έχει γίνει αντιπαθέστατος. Γιατί ρε φίλε, επειδή σκοράρει για την Παοκάρη αυτό. Πες μου ένα που συμπαθείς ρε φίλε. Εσύ είσαι άδικος. Και το καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος αυτό. Είσαι άδικος και το λέω εγώ. Είσαι άδικος. Κατέβασε το λίγο. Δεν θέλει. Διαχρονικά. Είναι ο μόνος. Να μην έχει ούτε ο Παοκ. Ούτε ο Παοκ. Ούτε ο Άρης να μην έχουν δικού του ήρωες, φίλε. Δεν θες ο Άρης να έχει έναν Γκάλι Θεό. Δεν θες ο Πάοξ να έχει τον Γκαρσία Θεό. Ή οποιοδήποτε Πάοξ. Ή τον Βιέρινια ή οποιοδήποτε. Ποιο είπε για τον Άρη, για τον Γκάλι και τον Χάρη του Παπαγεωργίου, ρε φίλε, όταν μιλάς εδώ πέρα, όταν μιλάμε για τον Γκάλι, πάντα λες ο καλύτερο παίκτη που πέρασε τον Άρη είναι ο Παπαγεωργίου. Είναι Αμερικανό. Μα για να πικάρει. Λέω made in USA. Μα το κάνει για να πικάρει τον Γκάλι. Το καταλαβαίνω. Εγώ τον μπάσκετ του Γκάλι το λατρεύω. Μάλιστα. Εντάξει. Μα σε αυτό το μπάσκετ πιστεύω. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Λοιπόν. Δεν θες να έχει ο Πάοξ. Δεν έχω μιλήσει εγώ για όλες κόμπο. Δεν θέλεις. Δεν έχω μιλήσει για Ουλφ Έριξον. Δεν θέλεις. Δεν έχω υμνήσει δεν... εγώ τον Δράπη. Άλλο να υμνήσει παλιούς, για τον Δράπη. Και άλλο να σε ενοχλεί το καλά, αυτή είναι κάποιο παράδες, ρε φίλε. Τι θα συγκρίνει τώρα το Δράμπι με το Σιώπη. Το πεντάχρονο, το εξάχρονο, το τετράχρονο. Σέρχιο Κόκενε. Ναι. Έχει για ήρωα και ναι. Το με τον Λάρσον. Παπαϊωάννου Κώστο. Κάποιος άλλος. Λάρσον τώρα. Κάτσε ρε. Ο Λάρσον έχει πει δύο μέρες. Άλλο οι ήρωες και άλλο να δέχεις κάποια πράγματα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Προσπαθείς ρε παιδί μου με αυτόν τον τρόπο να πεις ότι ο Παοξής ο πεντάχρονος πάντα όλοι όταν είμαστε παιδάκια είχαμε κάποιον ήρωα. Είχα εγώ τον Κωστίκο. Φαντάσου δηλαδή το 82 εγώ να έχω τον ήρωα τον Κωστίκο σαν παιδάκι που είμαι το 81 και να είναι ο Ασλαμάς του 81 και προσπαθεί να μου πει κάνε αυτό το πράγμα. Ποιο ο βαριεστημένος ο Κωστίκος να βρίσκει σε παιδί μου διάφορα πράγματα. Το έκανα για τον Κωστίκο. Τον έχω ημνήσει ούτε παοξή. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ο Κωστίκος μου είσαι ήρωα. Αν μιλάω σου λέω για κάποιον άλλο να ότι έγκοπίστε βαρ. Που το συμπαθώ πάρα πολύ. Αυτό που κάνει προχθές δεν υπάρχει. Τρία-τέσσερα μάτς. Πατάει τον Μανά χειρότερος. Στο κεφάλι, στο 22ο λεπτό. Βάλτο τώρα με τις τάπες. Είναι καθαρή αλητεία. Ήσουν μέσα στο γήπεδο, δεν το είδες. Βάλτο τώρα. Χρήστα, στο 22. Πάνε στο 22 λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Με τις τάπες. Το πατάει. Ρε εσύ έλεος. Ρε πίσω σβά. Τι έχετε πάθει. Να δω τη φάση. Λοιπόν, φταίει ο Γιώργος Λικουρόπουλος, είναι Ασλαμάς ο Λικουρόπουλος, που καταγράφει ότι το λέει τρεις φορές. Για ποιον λόγο όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ ασχολείται μετά το 40. Έτσι κουστάρει ρε Λικουρόπουλε. Και τρεις είναι λίγες. 103 να ασχολείται, Λικουρόπουλε. Που σε ενοχλεί ο πάγκος του ΠΑΟΚ που ασχολείται με το διαιτητή. Γιατί έβλεπε μπροστά, Λικουρόπουλε. Στο ακυρωμένο γκολ του ΑΚΠΟΜ, Λικουρόπουλε. Και στο πέναλτι του Πανετολικού, Λικουρόπουλε. Κατάλαβες. Μπορέσει και Μούγκα, Λικουρόπουλε. Κατάλαβες, Λικουρόπουλε. Γιατί αν χάσει ο ΠΑΟΚ στον Πανετολικό Αγρίνιο, Λικουρόπουλε, ο Πέφο. Ο Πέφο πλησιάζει στους 4 βαθμούς, Λικουρόπουλε! Οπότε θα αρχίσει να φουσκώνεις και εσύ απαγώνει κάποια στιγμή όταν πλησιάζει τον πόντο. Ο Πέφο, Λικουρόπουλε! Κατάλαβες, Λικουρόπουλε! Τελικά είστε υπέρ ή κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό, Λικουρόπουλε, που σε ενοχλεί ο πάγκος του ΠΑΟΚ, Λικουρόπουλε! 103 τα μπέι! Ούτε σε χωριό, ούτε στο βαθύλακο η εικόνα είναι αλγινή. Δεν με ενδιαφέρει, ξινόμαστε! Ξινόμαστε αν σας ενοχλεί. Κατάλαβε το. Ξύνονται, ο Λικουρόπουλος που ενοχλήθηκε. Τώρα το ακούω αυτό. Ενοχλήθηκε. Το είπε τρεις φορές. Για τον πάγκο του πάω. Και ο Μήνος ήρθε σε δύσκολη θέση. Γιατί να δει. Δεν ήξερε τι να πει. Δεν είπε να απολογηθεί ο Μήνος. Του λέει πάντως, Γιώργο, δεν είναι εικόνα αυτή. Για ποιον λόγο νικάει ο ΠΑΟΚ. Νικάει. Γιατί είναι και στο 2-1. Στο 1-2. Δηλαδή και στο 1-1. Τα δημοσιεύματα για τον Λικουρόπουλο τα είδες.
Τι λέει ο Λικουρόπουλος. Παράπονα, τον πιάσανε παίκτε. Το πεσεμουά στο Λικουρόπουλο έγινε παράπονα. Και στο Βικελίδης είχε παράπονα. Μετά το μάτς, στο μάτς πότε. Πριν. Και στο Βικελίδης πιάσανε τον Λικουρόπουλο και τον είπανε. Δεν έγινε θέμα όμως. Ναι. Αλλά σε εσάς έγινε θέμα. Ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγανε παίκτες. Όχι παίκτες, ρε. Ο Παδί, ρε. Α, ο Παδί. Ο Παδί. Στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου. Γιατί σε ενοχλεί, πες μου λίγο. Επειδή δεν έκανες κάτι, εσύ σε ενοχλεί που το έκανα. Εσύ, κάνει τη χειρονομία αυτή την είδε. Ο Λουτσέσκου. Πας καλά, ρε Λουτσέσκου. Έτσι έπρεπε να κάνει. Σαν τον Άλμπερτ. Έπρεπε να κάνει. Έτσι έπρεπε να κάνει. Λίγα κάνει ο Ρασβάναρο. Θρύλε τον γυμνάκι. Άκου λίγο. Όταν φωνάξουμε του χρόνου τον άπιο είναι ο Ολυμπιακό, μην παρεξηγηθείτε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Εδώ βγάζετε σκάρτου. Λέγατε τόσα χρόνια ότι οι μπουκέ στα μάτια του Ολυμπιακού γίνονται ω αντίδραση για αυτό το πράγμα που γινόταν. Θα κάτσω εγώ να σου αλλάξω μυαλά. Θα κάτσω εγώ να σου αλλάξω μυαλά. Δεν με αλλάξει. Βλέπω το μάτσε, φίλε. Και βλέπω ότι στο δεύτερο γκολ. Άντε, δεν καίω το quiz να πω πόση. Όπω κάνουν οι δικοί μα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ όταν δεν μπορούσαν να πάρουν πρωτάθλημα. Όταν το 86 πέσαμε τον Κουμπατσιώτη με του Μπακόπουλου και αυτού, δεν μπορούσε να πάω ξανά πάει πρωτάθλημα. Και λε ότι τι έπαιρνε ο Γκάλη και τι έπαιρνε ο ένα και θα κάτσε. Πάντω το Παλόσφαιρο που ήθελε πρωτάθλημα με Βελίκε Ζαφυρίου. Ενώ ο άλλο είχε ομαδάρα. Και θεωρεί αδικημένο ότι σου κλέψανε πρωταθλήματα. Ποια είναι αυτά. Ποια είναι αυτά. Ένα είναι. Απαιτεί να πάρει πρωτάθλημα τον Ηρακλή, αγόρι μου, γλυκό 85. Ένα είναι. Που δεν πλησίασε καν την τετράδα. Ένα είναι. Υπό αμφισβήτηση. Και παραμυθιάζει το 72. Τι μου λε τώρα. Ένα είναι. Το 72, μάλιστα. Ένα είναι που αμφισβήτησε το 72. Ένα είναι. Ένα είναι. Αυτό. Απέτηση. Και ακούν τα νέα παιδιά. Όταν αντί να σκύψει το κεφάλι να πει τι έφτεξε ρε φίλε και με Καστοριά και Όφη δεν μπόρεσα να πάρω ένα τρόπαιο. Το λέω, πώς το έχω πει αυτό. Δεν το έχει πει ποτέ. Εδώ μας λες με την Καστοριά δεν πήρε το κύπελλο γιατί παίξε Δευτέρα. Άκου τώρα. Καλά, σαφώς. Είναι ο μόνος τελικός στην Ευρώπη που έχει γίνει Δευτέρα. Ναι. Εσύ βρες μου άλλο τελικό. Ναι. Και τελικό κυπέλου. Ωραία. Με στέλνουν. Ναι. Αποκλείω τον πάω και με τελικό. Ναι. Και με στέλνουν με τελικό. Όχι αποκλείω τον πάω και με τελικό. Αποκλείω τον πάω δύο μη τελικού στο Καφτατζόγλιο. Καφτατζόγλιο. Και τα δύο. Γιατί αφού το είσαι το Καφτατζόγλιο κάνατε έδρα. Έλα. Αυτό το καθιστώ κάνατε έδρα πάντα, γιατί τι σε πειράζει. Τι να κάνω, αν δεν έχει πάρει χαμπάρι, θα είναι η έδρα του χρόνου. Το ξέρω. Και όπως είπε ένας, μόνο ένας δημοσιογράφος του Ηρακλή δίνει μάχη για να μην γίνει μόνο του ΠΑΟΚ. Μόνο ένας. Αυτός που δεν τρώει τίποτα από τους Ηρακλήτες. Έλα. Έλα, Χαριλάου, έλα. Έλα. Σε απειλεί. Δεν ξέρω. Και είπε, και... Έλα να πάρει την τρία πάλι. Πάντως η εικόνα του, του πάγκου του ΠΑΟΚ. Φυσικά, ο Καραϊσκάκης. Γιατί για εκεί είστε. Προκαλεί αλγινή εντύπωση. Σε σένα. Σε μένα. Έτσι γουστάρουν. Όλοι, όλοι όσοι γουστάρουν. Βλέπουν ποδόσφαιρο, όπως η εικόνα του Κουσκουνά ναι. στο Ηρόδοτος ναι. Κέρκυρα. Ναι. Κουσκουνά. Εσύ Κουσκουνά, πας καλά. Αυτό αν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού, θα ζητούσαν όλοι οι υπόλοιποι να συλληφθεί. Είναι συμπεριφορά αυτή ο διαιτητή. Χίλια μπράβο στο παλικάρι του διαιτητή. Ξεχνάω το επώνυμό του. Χίλια μπράβο. Yeah. Χίλια μπράβο στο παλικάρι του διαιτητή. Άντε, Άλεξ, βγαίνει στον αέρα. 2-31 με 2-87 και 3 οχτάρια. Έχει 4 λεπτά για να τηλεφωνήσει. Τσαμούρι. Συνδέσμου Πέφο Πειραιά. Να σου ευχαριστήσω που έκανε έτσι την νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν δίνει το πέναλτι. Ακυρώνει τον κόλ. Δεν δίνει το πέναλτι μαϊμού στον Πανετολικό και καταφέρω να το γυρίσω. Αυτά είναι. Επειδή είναι πολύ δύσκολο. Και του άλλου ενοχλεί. Αυτά που κάνει ο Λουτσέσκου από τον πάγκο του Πάου. Επειδή είναι πολύ δύσκολο το quiz. Είναι άλλος. Είναι άλλος ο Λουτσέσκου αυτός. Πρέπει να είναι ο δίδυμος αδερφός. Όχι, δεν είναι άλλος. Έχετε μεταλλαχθεί όλοι. Είναι αυτός ο Λουτσέσκου. Έχετε μεταλλαχθεί όλοι. Περίμενε. Είναι αυτός ο Λουτσέσκου που με έπαρση τώρα μεγαλύτερη. Είχε έρθει στο Πάο Ξάνθη και τον κυνηγούσαν να τον δίνουν με αυτά που έκανε. Πάο Ξάνθη. Προπονητής Λουτσέσκου της Ξάνθης. Πέρασμένα, ξεχασμένα. Το κυνηγούσαν να το δίνουν στη φυσούλα επεισόδια και γράφαν την άλλη μέρα ο προκλητικός δεν τρέπεται η μάνα. Του λέγαμε γιατί κάνεις τέτοια ρεπορτάζ. Κάηκαν και κάτι αυτοκίνητα. Το σπίτι, τη μάνα του τα ξέρουμε, ναι, εντάξει. Τα διερευνά η ασφάλεια εκεί είπε τα δυο. Εκεί σε βρίζει τον Γκάλ και γύρω στον Άρη. Τι σχέση έχει αυτό εδώ πέρα. Όχι που λέει το βρίζατε. Βρίζαμε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει την Ξάνθη. Μας έκανε χειρονομία. Έχω σημειώσει κάτι από σήμερα, θα το λέω Τσούμπα Γκάλης. Όχι Τσουμπάκπομπ. Οι παοξίδες δεν λένε ότι ο Γκάλης η μισή του πόντι ήταν με το δεξί χέρι που έσπρωχνε. Εκεί ο Άκπο μου σπρώχνει. Τσούμπα Γκάλης. Άρχισε τώρα σπρώχνει. Πριν 20 λεπτά δεν έσπρωχνε. Τσούμπα Γκάλης. Εγώ δεν το έδινα. Ενώ θα δεις το πέναλτι. Εγώ δεν το έδινα. Τι πρωτοπαδαούλια της καλάρε. Και πέναλτι. Αν πάρουμε στο πρώτο. Είχα δει το Μουσλίμοβιτς παιδιά στον δρόμο και είναι αμέριμνος. Και αν πάρουμε φορά 6 άτομα. Το ένα με το άλλο είναι διαφορετικό.
ρίξει αυτόν εδώ τον Ρόντον. Είναι ποδοσφαιριστή. Αλλά προχθέ έπεσε ο άλλο του Πανετολικού. Έπεσε. Είναι ο. Ποιο ήταν στο πέναλτι. Ο οποίο νομίζει ότι σφυρί για θέατρο. Φαντάσου. Ο Χόρχε Ντία. Ο Χόρχε Ντία είναι ακριβώ το 1 τέταρτο του Μουσλίμοβιτ. Βάλε Χόρχε Ντία, Χρήστο και δίπλα Μουσλίμοβιτ. Αυτό είναι ο λόγο που έπεσε. Εβάλτο. Εντάξει. Πεναλτάρα είναι, ρε φίλε. Έλα, μηνύματα. Πεναλτάρα. Ναι, πάμε στα μηνύματα λίγο, ρε φίλε. Α, τα διαβάσαμε, νομίζω. Χρωστάμε τίποτα. Τα άλλα είναι συμμετοχές απλά. Ακούγεσαι. Ωραία, ωραία. Ασφάλισμα Γαριτόπουλο. Ασλαμά πονά. Σε γλεντάει ο Πάοκ. Καλά έκανε και κράζαν τον Τζαμούρι, ε. Ναι. Πείραξε. Πονά, αγόρι μου. Ξεχασμένη η μαντάμ Σουσού. Λέει το Ιβιτσόσκυλο. Καλημέρα, Ιβιτσόσκυλο. Μην υβρίζει όμω, Ιβιτσόσκυλο. Δεν βρίζει, φίλε. Αυτό τι είναι. Εντάξει, μεγαλώστε, ρε παιδιά, λίγο τα γράμματα. Ούτω ή άλλω λέει τα δικά σα εδώ πέρα, οι δύο. Αλλά μπρατσέτα. Περίμενε. Τόση ώρα, όντως, είναι απ' έξω. Τόση ώρα, ρε φίλε, σχολιάζουμε, όντω λέμε. Mm-hmm. Πάει αυτό χωρί γυαλιά, ρε φίλε. Πού πάει αυτό χωρί, δεν βλέπει τίποτα. Εγώ, αν δεν βάλω γυαλιά, δεν βλέπω. Εσύ κάθε όμω και 15 εκατοστά από την οθόνη, κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, αλλά βλέπω. 4,5 μέτρα. Βλέπω. Εγώ εκεί βλέπω. Εγώ βλέπω μακριά. Ο Παναγιώτη δεν βλέπει. Εντάξει, εδώ έχει δίκιο. Α, έχω δίκιο. Λοιπόν, πάνε στα Opticon Express. Όχι, έχω δίκιο. Έχω και εδώ δίκιο. Πάνε στα Opticon Express. Θα πάω. Άκουσε, πάω στα Opticon Express. Θα ζητήσει γυαλιά με αυτά τι θε, Οράσεο, ναι. για σένα. Α, και εσύ, Αγρινιώτη, τώρα ρίχνετε πέτρες έξω από το γήπεδο. Πρώτη φορά το ζω αυτό στη ζωή μου. Ήταν χαλικάκια. Χαλικάκια, ρε φίλε. Τι παίρνετε κρυφτό. Την ώρα του πέναλτι που κερδίζω πάνω τελικώ, να ξέρει. Δεν μπορώ να το δει. Έχουν γίνει τίποτα σπασίματα, βιτρίνε, κυνηγητά, λοιπόν. Κάτι ψηλά γίνανε κάτω. Μπράβο, ψηλά. Τίποτα δεν είναι. Άμα τα κάνουν Αριανοί, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, θα γινόταν πρώτο θέμα. Δηλαδή τώρα θαύτηκαν όλα. Είμαι σίγουρος ότι σεβαστήκατε την πόλη. Αν προκαλείς, ήταν μες στην πόλη τους οι άλλοι και προκάλεσαν αυτούς που πήγανε. Τους αθώους τέτοιους. Τους αθώους εκδρομής. Την απέναντι μεριά των φιλοξενούμενων. Εκεί είναι αγόρι μου και πήρε και στα επίσημα. Και πήρε. Όχι, περίμενε Παναγιώτη. Φίλε, απαγόρευσε με λίγο. Απαγόρευση. Το δίπλα τι ήταν. Και το απέναντι. Δεν γνωρίζει, μάθε λοιπόν το δίπλα. Ήταν κενό. Εμάς μας είχαν. Δεν ήταν κενό. Ρε, το αδειάσανε για σας. Ρε άκου τώρα τι σου λέω. Εσύ πήγες δημοσιογραφικά όμως. Πρόσεχε φίλε για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Επειδή απαγορεύονταν. Δημοσιογραφικά πήγες εσύ. Είχανε και άλλα 200-300 εισιτήρια. Από τα οποία πού τα βρήκα. Όχι στο πει το κενό. Η κανονική έχει κενό. Ποιος τα αγόρασε. Ήταν μέσα στους Πανετολικούς. Ποιος τα αγόρασε. Και σου λέει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λέει. Λογικά πρέπει να ανοίξουν τα κάγκελα. Γιατί δεν χωράνε, ρε φίλε. Δεν χωρούσαν στην τρία. Εμείς που είμαστε στην τρία. Και πρέπει να μπουν όλοι, βέβαια. Ναι, θα μπουν όλοι. Και κάποιοι άνοιξε αυτό και όσοι ήταν μέσα στα εισιτήρια των παδών του Πανετολικού ήρθαν στο κενό που υπήρχε. Απορία. Ναι. Διατύπωση απορίας. Ναι. Αν πηγαίνανε 2.500 κόσμος. Ναι. Ποιοι θα φεύγανε. Όπου θα φεύγανε, πού θα μπαίνανε. Έπρεπε να μπουν και αυτοί. 2.500 φίλε. Αν είχε άλλο εισιτήριο αγορασμένο δεν μπορούσαν να πάνε 2.500. Γιατί. Στην Κομωτινή έγινε. Μην πουλά εισιτήριο, αγόρι μου γλυκό. Στην Κομωτινή έγινε. Πουλούσε ο Πανεπιστημίου. Ο υπουργό του Στυλιανίδη έβγαλε από τα επίσημα. Και πέρασε πληροφορό στα επίσημα του Πανεπιστημίου του Πανετολικού. Είχε στο Καρεκλάκι και το ονοματεπώνυμο αυτό που έχει το διαρκεία. Ναι, στα Γιάννα λοιπόν που οι Αριανοί είχαν εισιτήριο αγορασμένο από τη Βίβα κανονικότατα. Γιατί του συλλαμβάνανε. Εγώ θα απολογηθώ, ρε αγόρι μου γλυκό. Όχι, γιατί. Να αναγνωρίσω όμω τη διαφορά, τη μεταφράση. Όχι, γράφει τη διαφορετική συμπεριφορά. Τον ένα τον. Ρε αγόρι μου, τον ένα τον σταματούσαν στον δρόμο. Και τον συλλαμβάνανε και τον πηγαίνανε για εξακρίβωση στοιχείων. Άρα δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο από άλλο δρόμο. Και στον άλλον τον αφήνα να πάει από άλλο δρόμο. Τι δεν καταλαβαίνει. Άλλον Αριανό. Παοξίδε σου λέει. Α, του παοξίδε λε. Αυτό σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνει. Είναι διαφορά αντιμετώπιση. Τον έναν τον σταματάνε, τον μπλοκάρουνε και τον πάνε στο τμήμα για να μην πάει στο γήπεδο. Ναι. Και τον άλλον τον σταματάνε, τον ελέγχουν, του λέει απαγορεύεται η μετακίνηση. Ναι. Μόνο που δεν του λένε πάρε εδώ το GPS ναι. να πας από αυτόν τον δρόμο που δεν έχει αστυνομία. Για να μην πω το άλλο ότι μπαίνουν προστατευτικοί και τους συνοδεύουνε να τους πάνε. Δηλαδή δεν βλέπεις τη διαφορά. Τόσα χρόνια αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός και ούλιαζες για την αντιμετώπιση. Τα Γιάννα, αγόρι μου γλυκό, τι να κάνω εγώ δηλαδή. Και μπαίνω στιγμά στη λαμπή σου, σου λέω. Σου λέω ένα παράδειγμα, ρε φίλε. Μα δεν με αφήσει να μπω στην πόλη. Σου λέω ένα παράδειγμα. Δεν με αφήσει να μπω στην πόλη. Σου λέει γίνα, γίνα. Την πόλη θέλει να δει για τουρισμό. Ο Αριανό δεν ήθελε να δει τα Γιάννενα. Πήγε να δει το τέτοιο να φάει. Να φάει. Για την αντιμετώπιση. Τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση, σου λέω. Αυτό σου λέω. Απαγόρευση ο ένα, απαγόρευση και ο άλλο. Στον έναν τον αποτρέπουν με κάθε μέσο και τρόπο από το να βρεθεί στο γήπεδο. Δεν είχε. Ήταν Αριανή μόνο στα επίσημα που πρόσεξε. Που παίρνανε τα αλωνών για νιωτών ταυτότητες για να μπουν μέσα 50 άτομα και σένα είχε σκι άτομα. Το πώς πήγαν οι δικές σου. Του Ηρακλή κατεβάσανε από το τρένο. Δεν είχε απαγόρευση. Τους κατεβάσανε το τρένο. Δεν είχε απαγόρευση για το συγκεκριμένο στο μπάσκετ, ναι, δεν είχε απαγόρευση. Με τι. Ρωτάω. Δεν είχε απαγόρευση. Δεν καταλάβες τη διαφορά. Επιλεκτικά δηλαδή.
Ναι, ρε φίλε, επιλεκτικά γίνεται. Βεβαίω γίνεται επιλεκτικά. Όπω και επιλεκτικά τώρα σου επέτρεψαν να πα. Δεν επέτρεψαν. Δεν πήγε μέσα στο κήπεδο. Πώ δεν σε επέτρεψαν. Το κράτο δεν είναι τίποτα. Εμεί είμαστε τα πάντα. Ναι, κάτσε. Ο υπουργό έγινε ρεζίλη. Στην ΠΑΕ σου πα κόντρα. Μην βγάζει ανακοίνωση, υπουργέ. Όταν πουλάνε εισιτήρια, ρε φίλε, με στη βδομάδα και Παρασκευή μου βγάζει και μου λε ότι απαγορεύει μετακίνηση. Όχι, δεν απαγορεύει. Βγαίνει ο Γεράσιμο ο Πελεβόνη και εκτίθεται. Ο πρόεδρο του Πανετολικού. Έτσι. Βγαίνει, μιλάει εδώ. Καληνύχτα. Υπουργέ, μην το λες αυτό. Ναι. Όχι για όλες τις ομάδες. Άστο, κόφτο. Γίνεστε ρεζίλοι. Καταρχήν είναι λάθος. Γίνεστε ρεζίλοι. Άστο. Καταρχήν είναι λάθος. Γιατί δεν αφήνεις. Οργανωμένα μπορείς να τους ελέγξεις καλύτερα. Αν ήταν οργανωμένη η μετακίνηση, δεν θα γινόταν τίποτα μέσα στο κέντρο του Αγρινίου. Αφού είναι ένας νόμος τελείως τραγικός. Τραγικός. Οργανωμένα, μα τους πήγαιναν. Παίρνανε. 1000 εισιτήρια. Πήγε, θα πηγαίνα 1000. Άντε να πηγαίνα 1200, ρε φίλε. Θα ξεκινούσαν Θεσσαλονίκη, θα γίνονταν οι έλεγχοι στον δρόμο, θα πηγαίνανε στο γήπεδο, θα βλέπαν την ομάδα τους, θα πανηγύριζαν, θα φεύγανε. Αλλά δεν είναι ανισονομία αυτό το πράγμα. Κάποιος δεν που γίνεται... μπορούσε να πάει από το Σάββατο, ας πούμε. Από την Παρασκευή, συγγνώμη. Θα πάμε με τα μάξι, ρε φίλε. Καλά, αν πας την Παρασκευή, το να κάνεις έξω. Με πούλμα θα πας με το πούλμα. Με το πούλμα θα πας το Σάββατο. Ναι, σου λέω για την απαγόρευση, ρε φίλε. Μπορεί κάποιος να πήγε από το Παρασκευή. Με μονομένα μπορείς να πας, ρε φίλε. Με μονομένα μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς. Δεν πας έλεγξει. Μα και εγώ σωστικά με μονομένα πηγαίνω, ρε φίλε. Όταν πηγαίνουμε τρία τέσσερα. Ρε Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και οι Αριανοί με μονομένα πηγαίνανε στα Γιάννενα. Του σταματούσαν, κάναν έλεγχο. Εδώ άλλο βλέπα τι ταυτότητε, ρε φίλε. Δεν είχε διακριτικά. Παναγιώτη, στον Βόλο δεν θα βάζαν το Ματζιούκι. Το έχει βάλει ηχητικό δύο φορές. Και στους αγόρα μέσα στο και εμάς, και εμένα με έχουν. Και εμένα. Ναι. Δύο φορές με έχουν σταματήσει. Δεν θα και τις δύο με αφήσανε λόγω της δημοσιογραφικής. Μάλιστα. Διαβάσω Μαργαριτόπουλο. Δεν διαβάσεις. Ναι. Ασφάλειες. Επειδή το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο, σε ασφάλειες Μαργαριτόπουλο είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ειδικά στην Ξάνθη τώρα που πας εκεί υπάρχουν προβλήματα με τα αυτοκίνητα. Πανόπουλε. 10 ευρώ το εισιτήριο. Τι? Αν είναι 11, δεν θα τα πάρεις. Απαγόρευση μετακίνηση. Δεν θα τα πάρεις ούτε αυτά. Άσε ένα χαρτόνι εκεί πέρα, να βάζουμε κανένα κοσάλτο, κανένα πεντάλτο. Μόνο έτσι. Άφηλο τιμή. Άκου να σε ενημερώσω λίγο. Άκου λίγο να σου πω. Πληροφορίε στο μαργαριτόπλο.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνία 23-19-11-701. Μην ανησυχεί για Πανόπουλο, οικονομικά κτλ. Ξάνθη, πάω και αυτά. Μην ανησυχεί. Μην ανησυχεί. Θα πάρω τηλέφωνο. Θα πάρω το φίλο μου το ζει. Μην ανησυχεί. Μην ανησυχεί. Θα πάρω το φίλο μου το ζήσει. Γιατί ανησύχησε. Ανησύχησε το Αγρίνιο. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Κλείσε το τραγούδι. Αν ακούει ο Μάρκος Πάουλο να μας πει γιατί είναι κολλημένος μία ώρα δίπλα στο Μάτος και το κοιτάει. Δεν είναι δίπλα. Ο Μάτος κοιτάει από το πουθενά. Και το κοιτάει. Ναι. Σαν αστραπή. Ναι. Out of the blue. Σαν MacGyver. Ανησύχησε. Στο Θεό πάρ' το 1-2. Ναι. Τάβλα. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις διπλές προσκλησούλες. Τόλης Βοσκόπουλος απόψε στο Palette Sport. Τέσσερις διπλές προσκλησούλες και τρία εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης απόψε 7 η ώρα. Ζωντανά και από τον Λίμπερο και από την Sport. Το quiz για το πόσοι παίκτες του Πανετολικού πηδάνε. Μετά το διάλειμμα το πούμε, γιατί είναι δύσκολο και δεν το πιάνουν. Πόσοι παίκτες του Πανετολικού πηδάνε στο κόρνερ που βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ. Μπορώ να βάλω κι άλλο quiz. Πόσοι ποδοσφαίρες του ΠΑΟΚ πηδάνε. Και οι 11 πηδάνε. Άντε χαμένε. Καλό. Όντως. Και οι 11 του ΠΑΟΚ πηδάνε για την κεφαλιά. Πόσοι του Πανετολικού τους ακολουθούν να πηδήξουν κι αυτοί για την κεφαλιά. Και ο καημένος ο Άργκος ο Βραζιλιάνος βγήκε στην Τετάρτη τραυματίσει στην προπόνηση. Εδώ πέκτο παικτάρας. Ο αρχηγός ο στόπερ. Break. Λοιπόν, άντε πάμε σε break, αδέρφια. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 23-10-287-888. I get knocked down, but I get up again. Χαμός γίνεται, αδέρφια, εδώ πέρα. Είναι μια όμορφη Δευτέρα εδώ στην πόλη της Βοστόνης, στην επαρχία της Μακεδονίας, της Μασαχουσέτης, συγγνώμη, γιατί το είδαμε. Αυτό το τριήμερο δεν υπάρχει. Πιο τόσους Ιρλανδούς, ούτε η Μασαχουσέτη, ούτε η Βοστόνη. Σάββατο βράδυ, μετά τον κινηματόγραφο, έκανα μία γύρα κάτω έτσι, για 8 λεπτά ας πούμε. Ποιο είδες? Τόσο ψηλά καπέλα. Παναγιώτη, ταινιάρα. Καπερναούμ. Όχι. Η Σύρα. Η Σύρα είναι στα ελληνικά. Γκρέτα είναι, με Ιζαμπέλη Πέρ. Χριστό, ταινιάρα. Ταινιάρα. Του Νίλ Τζόρνταν. Δεν υπάρχει. Α, το φέρω αύριο γυαλιά. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ατρόμος. Ναι. Από το παιχνίδι των λιγμών και μετά έχει βγάλει το. Το παιχνίδι των λιγμών και μετά. Τι έβγαλε άλλο. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και είδα τόσα καπέλα του Αγίου Πατρικίου. Έχουμε ένα θεματάκι αύριο από αυτό εδώ πέρα. Ψάχνουμε ένα άτομο να βγει στον αέρα να μιλήσουμε. Που τον είδα το Σάββατο το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το live του Τόλι Βοσκόπουλου απόψε, ώρα 9, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον.
έτσι, στην καρδιά της πόλης, στο Palenda Sport. Λογικά γύρω σε 9.30 ξεκινήσει τέλος πάντων. Και τρία εισιτήρια για το παιχνίδι Άρης Απόλλων Σμύρνης απόψε 7 η ώρα στο γήπεδο Χαριλάου. FM και ένα όνομα τεπώνυμο δίπλα live ή Άρηση και τα δύο αποστολή στο 54-526 και ένα δώρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το έχει βάλει ο Χρύσανθος αυτό, όχι εγώ, όχι ο Παναγιώτης. Πόσοι ποδοσφαιριστέ του Πανετολικού κάνουν άλμα, πηδάνε στο γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Λεωνάρντο Μάτος με κεφαλιά. 23-10-2-87-8-8-8. Περιμένουν ήδη 4, που σημαίνει πρέπει να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, με ρυθμό και με ουσία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Όνομα και ομάδα, φίλε. Λοιπόν, Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, έχεις δει την ταινία «Ο τρελός θα έχει 400». Το Κωνσταντάρα. Ναι. Κωνσταντασλάμας. Οι ψευτοσκηνοθέτες με τον μπούφο τον ηθοποιό. Ο ένας από αυτούς, ο μελαχρινός, είναι ο Ασλαμάς. Στο τέλος που το λέει, εσύ έφαγες καμία, λέει αυτός όχι. Πάρε και συνάχεις. Σε λατρεύω. Λοιπόν. Ναι. Έτσι δεν είναι, γιατί επίσης αυτός ο Λικουρόπουλος που τον πληρώνω στη ΔΕΗ, τώρα πήγα το πρωί πλήρωσα ΔΕΗ και είχε ΕΡΤ μέσα. Κάνα κομματάκι πήρε και ο Λικουρόπουλος από εκεί. Πήρε κάνα κομματάκι. Κάνα δυο λεπτάκι αυτός από μένα. Πήρε. Αλλά στο πέναλτι βλέπει ότι τον ανατρέπει με τα χέρια, με τα πόδια, με οτιδήποτε. Αλλά δεν λέει ότι ο παίχτης σηκώνεται και συνεχίζει την προσπάθειά του. Και νομίζει σφυρίζει για θέατρο. Πέναλτι. Ναι, ναι. Και νομίζει ότι δεν έκανα θέατρο, μην με βγάλεις κάρτα. Και ο άλλος δίνει πέναλτι. Και αυτός λέει, ναι βέβαια, πέναλτι λέει. Με τα χέρια λέει, τον βρίσκει, με τα πόδια. Θα έλεγα με τα χέρια τι κάνουν στο Λικουρόπουλο. Ναι. Δεν μπορώ να το πω, μιλάμε στο ράδιο. Άμα ήταν στο καφενείο, θα σας έλεγα τι κάνουν με τα χέρια. Ωραία, ωραία. Αυτός ο τύπος. Και στο γκολ του Άκπον 5 λεπτά πριν, ανακαλύπτει φάουλ. Ναι. Ο τυπάρας αυτός. Γιατί τα πιά στο κεφάλι του Μανά, του Μπίσεβαρ, θα μας πεις, που είναι μπροστά ο τέταρτος και ο βοηθός. Ξέρεις πόσοι σηκώνονται στο γκολ του τέτοιου, πώς το είπες, του Μάτος. Ναι, το έβαλε ο Χρύσανθος. Κάνα 2.000 παόκια σηκώθηκαν στο γήπεδο. Ωραίος, ωραίος. Καλό, έγινε, είσαι αποστομωτικός. Έγινε, Γιώργο. Έτσι, Κώστα, συγγνώμη. Μήνυμα του Πέτρου Οπαδού, του ΠΑΟΚ και της Manchester United. Επειδή δεν ξέρω το νούμερο να στείλω μήνυμα, πες τον Χρύσανθο, πηδάει ίδιος αριθμός με αυτούς που μαρκάρουν τον Άλμστρομ και τους λοιπούς του Ολυμπιακού στα γκολ στον μπαράζ του Βόλου. Πού τα είδες εσύ? Ρωτάει, εσύ θα σε κάνα βίντεο. Εγώ το χαθίζω τον Τανάτο. Πού το είδες εσύ? Ναι, ο Πέτρος το είχε δει. Πού το είδες εσύ? Πέντε περιμένουν, καλημέρα. Πού το είδες βρε εσύ? Που η απάντηση βέβαια ποτέ δεν είναι. Πρόσεξε. Η απάντηση ποτέ δεν είναι για το γεγονός που ρωτάω εγώ. Είναι άλμα εκεί. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο, ναι. Είναι κάτι που έκανε ο Άρης. Έχεις δίκιο, ναι. Καταλάβες, είναι κάτι που έκανε ο Άρης, κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός, δεν σου λέει. Κατά τα άλλα όμως, το πιο καθαρό πρωτάθλημα του πλανήτη Γη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πέντε περιμένουμε. Πώς να μην είναι καθαρό? Πέστε μόνοι σας. Ο τρελός. Πόσα καραβιά έχετε, κύριε Φουμπλιστά? Μα... Κλαίω, Θεός. Θεός, επόμενος, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις? Γιάννης και δεν είμαι καλά. Λάτος. Γιάννης, οπαδός Γιάννης. Γιάννης Άρης. Και δεν είμαι καλά. Οπαδός του Άριος ο Γιάννης. Πάμε, Γιάννη μου. Λοιπόν, ο Βοσκόπουλος τώρα αρχίζει. Επίσημα 9, αλλά πριν τις 9 και 20, 9.30 με τίποτα. Όχι, 10 θα αρχίσει σίγουρα, γιατί... Άρη, για να προλάβουμε. Ωραία. Όχι, δεν θα πάμε, αλλά... Λάθος μέρα το έκανε νομίζω. Γιατί? Γιατί θα είναι χαρούμενοι οι Αργιανοί από το αυτό. Άρα ωραία, θα πάνε άρα. Όποιος κουσάρει και Βοσκόπουλο πάει κιόλας. Τρία χιλιόμετρα. Χρήσανθε, πού είναι η αποστολή, ξέρεις? Τι εννοείς? Πού είναι σήμερα η αποστολή? Πού μένει, πού μένει. Του Άρη. Ναι, ναι. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Σε ποιο ξενοδοχείο μένουνε? Τους είδα τώρα βολτάρουν. Πού τους είδες? Στη δυτική πλευρά της πόλης. Στη δυτική. Α, ναι, στο τέτοιο. Λαζαριστές. Στο... Όχι. Στο Grand Hotel. Ή στο Grand Pan ή στο Πόρτο. Στο Πόρτο. Στο Πόρτο Παλάς πάνε. Μπράβο, εκεί είναι. Στο Πόρτο Παλάς. Βολτάρουνε.
Καλά, και τι. Τι να κάνουμε το πρωί, τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, δεν. Λέω απλά περνούσα από εκεί τώρα και του σύνταγμα. Αυτό, καλημέρα σα. Καλημέρα. Έγινε καλημέρά. Κέρνα κανένα καφέ γιατί στα παιδιά γιατί βρώμα. Ναι, καλή επόμενη γραμμή. Τι βρώμα, ρε φίλε. Καλημέρα, κύριε Ουλίδες. Καλημέρα. Περίμενε, τι εννοεί βρώμα. Πλάκα κάνω. Όχι, απλά. Απλήρω ότι είσαι άλλη. Σε δική σου ομάδα είναι, όχι σε μένα. Τι το λε. Και στο όπερ, και στο όπερ, πείτε το. Έτσι δεν λέγατε την πρώτη εβδομάδα. Εμείς είπαμε έτσι. Έτσι λέγατε. Εγώ είπα έτσι αυτό το πράγμα. Και εσύ το είπες νομίζω. Τι θυμάμαι. Ο Αλέξανδρος βγήκε. Όχι. Ο Αλέξανδρος. Έλα φίλε. Ναι καλημέρα. Ο Άρσεναλ. Είναι Arsenal, no name και ΠΑΟΚ. Ναι. Είστε καλά. Καλά αγόρι μου καλά. Το Τζίλο γιατί τον έχεις στον ΠΑΟΚ. Αποκλείστηκες και στο κύπελο λέω. Αποκλείστηκα τη μεγάλη Βούλφς. Με 2-1. Τι να κάνω. Γελάνε τα τσιμέντα με την ομαδούλα σου. Ναι. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Για να με φτάσει, εσύ πάρε στα κύπελα και μπροστά σου. Ξέρεις πως επιδείξανε. Όσοι μαρκάραμε τα μάτια του Μποντέσε στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Τόσοι επιδείξαν και στην κεφαλή. Φίλε, στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού υπάρχει κόντρα. Τι λες τώρα, ποια μάτια. Η μπάλα χτυπάει στο πόδι του αμυντικού και μπαίνει. Σε ένα από τα τέσσερα θέλω. Πώς κοιτάνε με τα μάτια. Με τα μάτια σημαίνει και τον αφήνω και περνάει. Ο Ντέσε πήγαινε και ξερνούσε μετά στη γωνία γιατί το ματιάσατε το πολύ το μάτι. Ο Ποντένσε ήταν τυχερός. Χθες περνούσανε, ο Φορτούνης πέρασε μέχρι και το Διούδη και το στείλε out. Χθες μπορούσε να είναι 0-3 στο 30. Ρε. Ναι, ο Ποντένσε βρήκε στόχο μόνο με τον Άρη. Κατάλαβες τι γίνεται. No name. Όλοι με τον Άρη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι με τον Άρη, κάνεις λάθος. Ο Ποντένσε λένε ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός με εμάς. Τι να κάνουμε τώρα. Έκαναν 7 τελικές και βάλαν 4 γκολ. Τυχερή ήταν ρε φίλε. Τα δύο από κόντρα. Και το τρίτο έχει κόντρα. Στη σέντρα. Όλα, μεσάδε, όλα με εσάς γίνονται ρε εσύ. Δεν γίνονται όλα με μένα. Κάποια εντάξει. Αλλά αυτό ήταν με μένα όντως. Τον Κυριούλη θέλω τον Παπαδόπουλο. Εδώ είμαι. Παπαδόπουλο, τι κάνεις Κυριούλη. Καλημέρα Κυριούλη μου. 5 αγωνιστικές μείνανε. 5. Ουσιαστικά 3 γιατί έχεις και τους 2 αγώνες που είσαι στο ΣΥΝ 7. Φιέστα με Λεβαδιακό, καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει. Άντε να τελειώνουμε γιατί δεν παλεύονται ελευθερικά. Δεν αντέχετε αυτό το κυνήγι. Το ανελαίει το κυνήγι. Ποδόσφαιρο είναι, αποκλείεται η Ξάνθη να σε νικήσει να κάνει τη ζημιά. Λες ρε φίλε, όταν έχω 22 νίκες, 25 παιχνίδια, λες κουτσά στραβά, τα πάρω. Αυτός ακριβώς είναι ο Μπούζας φίλε. Αυτός. Εγώ. Να ευνοούνται και να λέω ότι μας κυνηγάνε. Και μετά από 40 χρόνια θα είναι. Θεοπάλαμος. Θα είναι ο γιος του Παπαδόπουλα και θα λέει. Μου έλεγε ο παπάς μου, πήγαμε στο Αγρίνιο, μια απίστευτη σφαγή με ένα διαιτητή από τον Πειραιά. Μας ακύρωσε κανονικό γκολ. Έδωσε μου βαπέλατι. Και παρόλα αυτά, ηρωικά, ο Τσαμούλη δεν έχει τα πρώτα να τηλεφωνήσει τον Πειραιά. Να του πω ευχαριστώ που παρά τη σφαγή μας έκανε επική την νίκη. Αν σε έδινε σένα αυτό το πέναλτι, θα έχεις ανεβάσει 5 blog, θα έχεις κάνει έκτακτο. Εμένα μου έχει δώσει πολύ χειρότερα και ο Σιδηρόπουλος και ο Παμπορίδης και ο Καλόπουλος και όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Τέλος πάντων, δεν σας το είπα. Τον παπά του Γιού δηλαδή. Έπαιξε εκπληκτικά, το μάθατε. Ποιος? Ο Πανετολικός έπαιξε εκπληκτικά. Δεν είδαμε καν το μάτσο. 82 φορές άλλο στην ΕΡΤ. Καλά, αυτά τα λένε συχνά όταν παίζουν οι μικρές ομάδες με τις μεγάλες. Ίσως επειδή είναι στην ΕΡΤ. Συγγνώμη, και τι είχαν Πανετολικός, ρε παιδιά. Ένα πέναλτι έβαλε ένα γκολ. Τι άλλο έκανε. Έλα, στο πρώτο μικρό δεν ήμασταν καλοί, ρε εσύ. Δεν είμαστε καλοί. Εγώ πιστεύω αν δεν τρώγαμε τον γκολ που έλεγε. Και εντός το περίπου να μην είναι λεπτά καλό. Πού το γράφει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αυτό μπορούν. Έχει τα δικαιώματά του. Έτσι. Να μετρήσει τον γκολ του Ακπόμ που δεν είναι τίποτα. Το είπε χθες και ο άλλος που Σοκράτης που Παπασταθόπουλος, αν μην πεις, αλλά ξέρω και αυτός που Παοξής είναι, γι' αυτό το είπε. Όχι. Κοίταξε, το γκολ του Ακπομ με το γράμμα του νόμου είναι φάουλ. Αλλά τέτοια φάουλ δεν πρέπει να δίνονται, κακά τα ψέματα. Όχι, okay, εντάξει. Έχει μπασκετοποιηθεί πολύ το ποδόσφαιρο πάνω. Ναι, ρε παιδί μου, απλά να σου πω κάτι. Αν ήταν ανάποδα και το ακύρωνε στον Πανετολικό, θα λέγατε όλοι. Δεν θα υπήρχε ούτε ένας Παοξής που να έλεγε δεν είναι φάουλ, παιδιά. Αφού πρώτα ρουλιάζατε εσείς. Το ίδιο δεν έχει γίνει και στον πρώτο γύρο. Που πάλι τέτοια φάση το ακούμε το ακυρώνει. Και γίνει το 3-1. Δεν το θυμάμαι. 2-1 έλειξε τον πρώτο γύρο. Ναι, βρε, που γίνεται, κάνει πάλι την ίδια κίνηση και τον αποκλείει. Ωραία. Έγινε ο Νέιμ, επόμενος. Πάμε, επόμενος. Πάμε, Χρήστο. Πάμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Ο Γιάννης Πάουκ από Ανατολικά. Γιάννης Πάουκ από Ανατολικά. Σα λυπάμαι, Γιάννη μου. Κυριούλη Παπαδόπουλε. Ναι. Θα έρθουν πολλές Δευτέρες που θα ασχολούμαστε τελικά με το πώς υπήρξαν του Πανετολικού. Θα έρθουν πολλές τέτοιες Δευτέρες, να το ξέρεις αυτό. Α, όπως θα είναι με την Ξάνθη, λες, ας πούμε, τη Λάρισα και τέτοια. Θα έρθουν πάρα πολλές τέτοιες Δευτέρες. Τα επόμενα χρόνια θα έχουν υπομονή οι κύριοι. Θα έρθουν πάρα πολλές τέτοιες Δευτέρες. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι, αλλά ακούω ένα φόβο στη φωνή σου. Μήπως επειδή κυνηγάει η CIA τον Σαββίδη και τον διώξει και κάποιος μετά. Εγώ σήμερα θέλω να πω κάτι στον κύριο Σλαμά, που το συμπαθώ. Ωραία.
ο Ασλαμάς, που είναι για μένα σοβαρός ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Τσαλίδης γυράζε πρώτα. Σε αυτό το γέλιο θέλω να καταλήξω. Σε αυτό το γέλιο θέλω να καταλήξω. Γιατί τον Ασλαμά τον ακούω καιρό. Θα καταλήξει από μια ντεφορμέ του χρονιά να περάσει το στίγμα του γελοτοπιού. Ο Τσαλτίδης. Από μια ντεφορμέ χρονιά. Ντεφορμέ χρονιά στο ραδιόφωνο. Ξέρεις που το έχασε σήμερα. Στην καλύτερη του είναι. Που είναι το. Που καταδεικνύει για μένα τα οπαδικά σου γυαλιά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο θέμα του Βιερίνια. Είναι δηλαδή το οριακό σημείο που φαίνεται κάποιος ο οποίος φοράει γυαλί. Ο Τσαρτίδης, επειδή έχει το ποδοσφαιρικό IQ, καταλαβαίνει μέχρι που θα ανοιχτεί. Ναι. Δεν λέει τη χαζομάρα. Τη χαζομάρα που λες εσύ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ μετέφερα τι είπε χθες. Είναι αντιπαθής ότι ο Αντρέ, είναι τελευταία αντιπαθής. Ακόμη και αυτός τελευταία. Δεν είναι, όχι. Τι είναι να γίνει αντιπαθητικός. Γιατί γίνεται αντιπαθητικός. Πες μας λίγο. Είναι ο μόνος που αναγνωρίστηκε ακόμα και από τους Αριανούς, φίλε. Μετά το Παναγιώτη. Να ολοκληρώσω λίγο. Ένας παίχτης ο οποίος ξεφεύγει από το να πουλάω παδιλίκι. Ένας παίχτης ο οποίος καθολικά από τους περισσότερους οπαδούς αναγνωρίζεται πέρα από παιχταράς. Και σαν ένας παίχτης με ήθος. Έρχεσαι σήμερα. Για να τον βγάλεις αντιπαθή. Εγώ τον έμεινα εδώ όταν δεν μιλούσε κανείς. Όταν ανέβηκε εδώ πάνω και έδωσε λεφτά για το κοριτσάκι του Ηρακλή που ήθελε να κάνει εισήρηση. Ήταν ο μόνος που μετά το πάω Κάρης δεν στάθηκε φίλε στον γκολ. Ακριβώς. Ήταν ο μόνος που έδωσε συγχαρητήρια στον Άρη. Και αυτό βέβαια είναι και δείγμα προβληματισμού για τους άλλους, έτσι. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι πήγανε στην οπαδική προσέγγιση. Και η του Άρη. Δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από την οπαδική προσέγγιση. Δεν το έχει ανάγκη αυτό. Ναι, δηλαδή προσπαθεί ακόμα ο Ασλαμάς να μειώσει και ποδοσφαιρικά τον Βιερίνια λέγοντας ότι είναι καλός για την Ελλάδα. Ναι. Μόνο για την Ελλάδα. Ποιος ο Βιερίνια. Για το Βέλγιο. Για το Βέλγιο. Ποιος ο Βιερίνια. Για την Αγγόρα. Ποιος ο Βιερίνια. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ωραία. Γιατί δεν έμεινε να συνεχίσει καριέρα στο εσωτερικό. Πέντε χρόνια. Άκουσε με λίγο. Γιατί υποτίθεται. Τρία, τέσσερα. Ποια τα πέντε ρε παιδιά. Και συμβόλαιο. Επειδή. Άκουσε με λίγο. Πώς να πάρει στη Βόλσμπουργκ. Πότε έφυγε. Το 12. Άκουσε με λίγο. Ρε, να ολοκληρώσω λίγο, μισό λεπτό. Ναι, να ολοκληρώσω μισό λεπτό και μιλήστε μετά. Ακούστε με λίγο. Υποτίθεται ότι ασχολείσαι με το ξένο ποδόσφαιρο. Ο Βιερίνια έπαιξε στη Βόλσμπουργκ ως δεξί μπακ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι δικιά μου δημιουργήμα. Έπαιξε στη Βόλσμπουργκ. Όταν η Βόλσμπουργκ έπαιξε στους 4 του Champions League, έπαιζε βασικότατος δεξιός οπισθοφύλακας. Και εκείνη τη χρονιά η Βόλσμπουργκ βγήκε δεύτερη πίσω από την Bayern στο πρωτάθλημα. Περίμενε. Ψηφίστηκε. Έφτασε δηλαδή η Βόλσμπουργκ, ποια χρονιά είναι αυτή που φτάνει στον ημιτελικό του Champions League. Το 2000. Το με την Real Madrid έπαιξε στο ημιτελικό και αποκλείστηκε. Νομίζω το 2014. Με εσάς είχε πει. Στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό με την Real Madrid. Αυτό δεν το θυμάμαι για ημιτελικό. Ναι, και έφτασε να ψηφιστεί ο καλύτερος δεξιός back στην Bundesliga. Ναι. Και έρχεσαι εσύ Ασλαμά σήμερα. Γκέκα ο καλύτερο φίλο. Καλά, ο με το Χαριστέα και τον Γκέκα χορεύανε σιρτάκι γύρω. Το είπα και προθέσει. Και έρχεσαι εσύ, ήταν βασικά πρωταθλητή. Ο Λικογιάννης προθέσει έκανε μαζική εμφάνιση. Βασικό το μέλο στην εθνική πρωταθλητή. Ο Λικογιάννης έβγαλε ασίστ και έκανε μαζική εμφάνιση. Τώρα αυτά είναι παρούφε που λε τώρα. Και έρχεσαι να μου το συγκρίνει. Τι είναι παρούφε, παλικάρι μου. Ο Λικογιάννης προχθέ τον αποθέωσαν όλοι. Άρα ο Λικογιάννης είναι η σάξη του Βιερίνια. Έτσι αυτή είναι η λογική του. Άρα ο Λικογιάννης και ο Λικουρόπουλο. Κατάλαβε Γιάννη. Καθαντάει από κάτι τέτοιο δηλαδή, ο Βιερίνια ήταν κάποια στιγμή ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλαξ στην Ευρώπη. Τι είπατε να πάω να βάλω μαλλιά τώρα, τι θες. Εσύ τώρα πας να πεις αυτό που ούτε εγώ. Αυτό ακριβώς είπα εγώ. Εγώ αυτό τι ακριβώς είπες? Είπα. Στη Γερμανία. Είπα ότι έφτασε ο Βιερίνια να ψηφιστεί τη σεζόν 13-14 ο καλύτερος δεξιός μπακ σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Από δημοσιογράφους, από οπαδούς, από τι, πρόσεξε λίγο όμως. Και πέρσι ο Μαυράη ήταν ο δεύτερος καλύτερος στόπερ με τον Παπασταθόπουλο στην Bundesliga. Ήρθε εδώ και δεν έκανε τίποτα, εντάξει. Γιατί συγκρίνεται τώρα. Είναι σχετικά αυτά. Οι ψηφοφορίες είναι σχετικές. Πού έγινε η ψηφοφορία αυτή, βρε παλικάρι μου. Το γκολ του Ζαλμά ψηφίστηκε σε ένα αγγλικό site το δεύτερο καλύτερο στον κόσμο. Ναι, πού θες να καταλάβεις. Τι έγινε με αυτό, του Ζαλμά με τα Γιάννη να πει τα εθνική. Ναι, το ότι ο Βιερίνια δεν έγινε με αυτό. Του Ζαλμά. Ναι, πού προσπαθείς να καταλήξεις αυτή. Εγώ θέλω να καταλήξω. Που κάνει την ραμπόνα ο. Πού προσπαθείς να μας οδηγήσεις στο θέμα. Εσύ που προσπαθείς, ραγόρι μου. Εγώ προσπαθώ να σου δω ότι ο Βιερίνια. Εσύ πάρα κάνεις μαγικά τώρα να μου παρουσιάσεις. Ένα καλό δεξιμπάκ σε επίπεδο Bundesliga που δεν μου λέει και τίποτα.
ο Ποσταφυλίδης διακρίνεται ως αριστερός μπακ. Ναι. Ο Κωστάκης δεν είναι καλά. Σε έχει εκθέσει και σε προσπαθώ εγώ σαν ακροατή σου να σε τι με έχει εκθέσει η Σιωβιερίνη. Για την Ελλάδα είναι θεός. Για την Ελλάδα είναι θεός. Δεν θέλω ο Ασλαμάς να γίνει γελοτοποιός. Εσύ του χρόνου. Εγώ ξέρω τι γίνομαι. Ξέρω τι γίνομαι. Το διαπιστώνω καθημερινά. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Το διαπιστώνω καθημερινά. Το Σάββατο σε 125 μέτρα με σερέτησαν 50 φωπαοξίδες. Ναι, αγόρι μου, τον Βιερίνια εσύ τώρα πας να τον αποδομήσεις. Πας να τον αποδομήσεις και από κάτι σε αστοχίες. Λέω να είναι καλά που βρέθηκε τυχαία στο δρόμο του αυτή η κοπέλα και την ερωτεύτηκε. Ακριβώς. Γιατί δεν θα έρχονταν και ήρθε. Να παίξει ο Βιερίνια. Δεν θα γυρνούσε. Δεν σου είπε ότι ήρθε για τον ΠΑΟΚ, Μάρι. Δεν σου είπε ότι αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Τον αγαπάει όμως. Δεν είναι κακό αυτό. Κάποτε ο Λετισιέ δεν άφησε τη Σαουθάμπτον λόγω του έρωτά του. Μαρία. Θα με ακούσει όμως. Τόση ώρα κάνεις μονόλογο. Υπάρχουν οι Τσαλτίδηδες και Ασλαμάδες για να μας κάνουν να γελάμε. Υπάρχουν και οι Παπασταθόπουλοι και η Βιερίνια που αναγνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι δίκαιος πρωταθλητής. Ο Παπασταθόπουλος. Εντάξει. Και άμα σου φέρω τον Γιωβάνι τώρα και πει ότι είναι δίκαιος. Νομίζω ότι άλλοι Τσαλτίδηδες και Ασλαμάδες δεν υπάρχουν. Είμαστε one and only. Αποδομήστε. Αποδομήστε τον Παπασταθόπουλο τώρα. Να γελάσουμε κι άλλο. Τι? Αποδομήθηκε τον Παπασταθόπουλο. Αποδόμησε τον Παπασταθόπουλο. Αγόρι μου, εγώ θα χαρώ. Κοίταξε. Να μείνεις με αυτούς όπως είσαι του χρόνου να πας ομίλους. Ο Παπασταθόπουλος, άκουσε με λίγο. Με προπονητή Λουτσέσκου και με ενδεκάδα. Ο Παπασταθόπουλος το 10, το 11 και το 12 έλεγε ότι είναι δίκαιος πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Δεν το εστερνιζόσουν. Ναι. Και πέρσι είπε για την ΑΕΚ. Βλέπω το έψαξες αμέσως να βρεις ποιος. Όχι, ο αντίστοιχος. Μα το έλεγανε πάντα. Όλοι αυτοί οι παίκτες που είναι στην εθνική και πάνε σε ένα πάνελ δεν υπάρχει μία φορά. Μία φορά ένας που να είπε όχι δεν είναι, εκτός αν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚάρης, ΑΕΚ τέτοιο. Δεν υπάρχει. Εκεί βγαίνουν και λένε πάντα τα τετριμένα. Μη μου λες για τον Παπασταθόπουλο. Και είναι και το άλλο. Είναι ο ποδοσφαιριστής. Και ο Παπασταθόπουλος είπε ότι πέρσι η ΑΕΚ ήταν δική πρωταθλήτρια. Πήρε η ΑΕΚ άξια. Λάθος. Γιατί το λες αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει καθολική αποδοχή στο ΜΑΤΣΑΕΚ. Δεν υπάρχει καθολική αποδοχή. Από το Σωκράτη πες. Ο Παπασταθόπουλος είπε. Δεν υπάρχει. Γιατί μου βρίσκει τον Παπασταθόπουλο. Τι είναι ο Παπασταθόπουλος, το θες. Καθολική, τι εννοείς καθολική. Εκτός από εσάς. Όλοι οι άλλοι το λένε. Αυτό είναι ένα ψέμα που το δημιουργήσει. Είσαι ψεύτης αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ψεύτης. Εγώ είμαι ψεύτης. Δηλαδή τι λένε δηλαδή. Τι λένε δηλαδή. Είπε ο Σωκράτης πες. Ψεύτες εσείς που λέτε ότι πήρατε double ενώ λέει ΑΕΚ. Εσύ είσαι ψεύτης. Εσύ είσαι ψεύτης. Δεύτερον, υπάρχει μια μικρή μειοψηφία. Εσύ είσαι μειοψηφία. Εσύ είσαι μειοψηφία. Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία στην οποία εντάσσεται άμπαλων παιδιών οι σένα, οποίοι μιλάνε για πρωτάθλημα των Πρεσπών. Γιάννη, αγόρι μου, εγώ σχέση έχει η Πρέσπα. Δεν καταλήξει. Υπάρχει όμως η Πρέσπα με την ΑΕΚ τι σχέση έχει τώρα. Γιάννη, αγόρι μου, εγώ δεν καταλαβαίνει ότι αυτοί προσπαθούν να σε πείσουν ότι αν πα τυχαία ρε παιδί μου στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Φέρεια, στην Άουσα, και συζητήσει με κάποιον ο οποίο δεν είναι ένα ουδέτερο παιδί μου. Ένα ουδέτερο παραδείγμα ποδοσφαίρο θα σου πει ότι δεν είναι δίκαιο ο πρωτάθλημα του Πάου. Αυτό δεν μπορώ να σε πείσω. Δεν μπορώ. Με κουράζουν γιατί εντάσσονται πλέον στο φέτο με το πέρσι τη είναι ο πιο πλούσιο στο πιο φτωχό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Καταρχά μιλάτε πάνω σε μένα. Αντί να ολοκληρώσω το πράγμα. Εσύ μιλά σε ρίδα. Ένα τέταρτο μιλά. Ναι, επειδή μιλάτε πάνω μου, αλλιώ θα μπορούσα να το κλείσω και να μιλήσετε μετά. Να κλείσω. Γι' αυτό, για να κλείσω. Προσπαθείτε με τι φωνασκίε σα να προσπαθείτε να μα αποδείξετε ότι η μειοψηφία είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι ρε παιδιά. Δεν είναι, δεν πώς το κάνουμε. Θα το δούμε στις εκλογές. Όλοι αποδέχονται καθολικά. Θα δούμε στις εκλογές που θα βγάλεις το οξυδήμαρχο. Επικαλείσαι Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστάς κατά το δοκούν. Έλα ρε, ό,τι θέλουνε. Κατά το δοκούν. Όποτε θέλουμε, ο Βαρούχας λέει, το είπε ο Βαρούχας. Ποιος Βαρούχας η ΕΡΤ. Ναι. Έτσι είναι. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Και συζητάμε και σε μένα το φίλο. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έχω να πω και αυτό μετά. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Άλλοι δύο λεπτά, άλλο ένα τέταρτο, δεν πειράζει. Σωστό, έχεις δίκιο, φίλε. Δεν πειράζει, ας μιλάτε με τους παοξίδες. Δεν πειράζει, έγινε. Καλημέρα. Σωστός. Μη ο παδός του ΠΑΟΚ μας το κλείσε. Επόμενη γραμμή έχει δίκιο. Γιατί μας το πες. Έχει δίκιο. Ναι, καλημέρα. Με τον ΠΑΟΚ είχαμε αντιδικία όμως. Καλημέρα, αδερφέ. Περίμενε. Μιλάμε με τους παοξίδες. Φίλε, περίμενε μισό λεπτό, φίλε. Φίλε, προηγούμενε Αριανέ. Μιλάμε με τους παοξίδες. Και έχουμε αντίλογο. Δεν ακούμε τους παοξίδες μόνο και να λέμε μπράβο, καλά τα είπες. Είχαμε αντίλογο, Αριανέ. Και είναι πιο σημαντικό, Αριανέ. Ξύπνα λίγο. Μπορεί να μην Ο προηγούμενος ήταν, το ξέρω, ρε. Είναι πιο σημαντικό, Αριανέ, να λέει και να του απαντάς αυτά που λέει από το απλά να λέει. Άιντε λίγο, ξύπνα με το επικοινωνιακό. Ωραία. Έγινε. Καλημέρα, αδερφέ. Πάμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Όνομα και ομάδα. Εγώ είμαι. Ναι. Θα καταλάβεις, ναι. Παπαδόπουλα, σήκω στα πόδια ψηλά, αγόρι μου. Η φετινή χρονιά είναι δικιά σου.
Απλά από του χρόνου πιθάπα θα πάει σύννεφο. Γιατί έχετε τόση έπαρση, πραγματικά δεν έχει ξαναματαγίνει. Λοιπόν, ξεκίνησα να είμαι χιουμοριστικό λίγο. Να έχω έτσι. Την έπαρση, τη χαρά έπαρση. Κάτσε. Εγώ σε χαίρομαι όλο τον χρόνο φέτο, δεν σου πέφτει με τίποτα η διάθεση. Μόνο αυτό. Μπράβο. Αυτό χαίρομαι. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκίνησα λίγο να πάρω εγώ χιουμοριστικά, αλλά και εσύ ρε Μάρια, 15 λεπτά μιλάς για τον άλλο για τον Βιερίνια. Είναι δυνατόν. Και Χρήστα, θα έχει δίκιο και ο προηγούμενος Αριανός. Εντάξει, να κάνουμε αντίλογο, αλλά ο άνθρωπος μιλάει και μιλάει και θέλει να σε πείσει για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Φέρνει σαν επιχείρημα τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος βγήκε στο όπεν της καρδιάς μας να πει τι. Ο οποίος κρατάει ανοιχτή πόρτα για τον ΠΑΟΚ, στα χαιράματα. Τι κρατάει, μαθαίνω καινούργια διαιτησία από τον Τάσο Κάκο, ο οποίος έχει κατασφαγιάσει όποιον έχει δύο πόδια και προχωράει μέσα στο γήπεδο και μου λέει ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Εντάξει, άμα δεν ήταν πέναλτι επειδή σηκώθηκε ο Πέτρος και νόμιζε ότι ήταν τέτοιο. Ο Κάκος δουλεύει στο κανάλι του Σαββίδη, ρε παιδιά, τι θέλει να πει. Δεν έχει βρει μία φάση που να έχει ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ και μία που να έχει αδικηθεί ο Άρης. Δεν θα το σοβαρέψω, θα μείνω στο χιουμοριστικό για δύο φίλους του ΠΑΟΚ που πήραν, που μου κάνει και σε κάποια φάση λίγο. Και γι' αυτό πέφτηκε τόσο ξεφωνητό στην εκπομπή της ΕΡΤ, παιδιά. Γι' αυτό, γιατί δεν θέλω πλέον είναι ανταγωνιστής. Οπότε σου λέει Λικουρόπουλε, μίλα για τον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί ξέρουν ότι η ΕΡΤ αλλάζει από το. Αλλάζει η ΕΡΤ. Λοιπόν, έλεγε τώρα πήγα από το καράβι. Κοίταξε λίγο. Λέει, είπε ο προηγούμενος φίλος του ΠΑΟΚ λέει ότι ξερνάνε λέει, από το μάτιασμα ο Ποντένσε ξερνάει. Δηλαδή εδώ ξερνάει ολόκληρη δεκάδα του ΠΑΟΚ με το μάτιασμα που ρίχνουν οι ατρόμητοι, οι όφοι, ο Πανιόνι. Μα έχουν και το όνομα αυτό. Ο ατρόμητος μας έκοψε βάθμους στον πρώτο γύρο. Μα το λένε μάτος. Εντάξει, πλουτίσαμε. Πάντως εγώ να ξέρω το παδό. Να ξεκάρουμε με ομάδα δικιά σου όπως λέτε. Και βασικά παίζαν δύο παίκτες. Ο Γκράι και το Εγώ να ξέρεις έβγαλα χρήματα από την ομάδα σου χθες. Πήρες. Προχθές. Τέσσερα φράγκα. Έβγαλα χρήματα, θα σου στείλω για άμα θέλεις. Και έβγαλα αρκετά. Στείλε και πάρα. Δηλαδή... Στείλε για μάτιας μα. Ευχαριστούμε. Έβγαλα στο σταυρό σου κάνω. Έβγαλα αυτό το ότι θα βάλει πρώτο γκολ ο Πανετολικός. Και μετά έβαλα ένα δεκάρικο. Εγώ δεν είμαι σαν το Χρήστο. Τα χρήματα δεν έχουν ομάδα. Έβαλα ότι θα κερδίσει και θα είσαι μόνο θα βάλει γκολ. Έβγαλα αρκετά λεφτά. Καλά, ένα δεκάρικο στον καθένα που σου λέω. Το 10, το 6 και το 4. Αυτά του λε. Μαρία. Πώς θα σου φαινόταν. Τελευταίο, μ' ακούς Μάριε. Ναι. Τελευταίο γιατί πες, περιμένει κι άλλος. Ή μάλλον για το Χρήστατο. Βγήκε ο άλλος και είπε ότι πήγε και πλήρωσε τη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο και πήρε κάποια λεφτά ο Λυκογιάννης. Αυτός τι είναι τη ΔΕΗ δεν ξέρω. Όχι, λέει ρε παιδί μου, που είναι. Στην τιμή που πληρώνει για το... Ο Λυκουρόπουλος για την ΕΡΤ. Εδώ πληρώνουμε εμείς να ακούμε το μήνο. Τι πρέπει να κάνουμε μετά, βάλω το παιδί να δικάσουμε. Δεν κατάλαβα, έτσι πάει. Το μήνο ακούμε το σχολάκι και με το χαβαλέ που κάνει χιούμορ δεκαετίας 1962. Καλή συνέχεια να έχετε. Μαρία, παγκόσμια στη Χίλη. Πώς θα σου φαινόταν. Ας περιμένει η γραμμή μισό λεπτό. Αν μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat 500X εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτοματοκιβώτιο. Πραγματικό όνειρο. Αν είσαι επαγγελματίας, πώς θα σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα. Εξωπραγματικό. Στη Fiat Κουματζιάς γίνεται. Όχι μόνο το Fiat 500X, αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο. Εντελώς άτοκα, Μάριε. 2310. 753-0-0-0. Η Fiat στη Θεσσαλονίκη. Fiat Κουματζιάς. Έτσι, ωραίος. Πάμε γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα εγώ, και εγώ. Ομάδα που υποστηρίξετε. Δημήτρης ΠΑΟΚ. Δημήτρης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, καλημέρα. Είναι πρώτη φορά λόγω, έμεινα λόγω ασθενείας στο σπίτι που σας ακούω. Και σιδερένιος περαστικά, να σε καλά, Δημήτρη. Είσαι αυτός που πήρε προχθές που είσαι και μπάγερ. Ορίστε, όχι, όχι, καμία σχέση. Και μόλις μας άκουσες, έγινες. Ξύπνησες λοιπόν. Μάλλον. Πάμε λοιπόν, καταρχάς για το Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ναι. Έχω μάθει στη ζωή μου όχι να κρίνω αυτό που λέει, αλλά ποιος το λέει. Οπότε με πειράζει ή δεν με πειράζει. Σήμερα αν κάνετε μια βόλτα και χθες, από την Κυριακή, στα site, δημοσιογράφους, άλλους τους θεωρεί, διαβάζει κάποιους δημοσιογράφους, άλλους όχι, τους θεωρεί αντικειμενικούς. Εκεί θα πάρετε μια εικόνα αν ο ΠΑΟΚ είναι όντως δίκαιος πρωταθλητής. Έτσι. Αυτό το να λέω εγώ ότι είναι δίκαιος. Ο Αριανός να λέει ότι δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Δημήτρη μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ρωτάτε εμάς και θέλετε να σας πούμε ότι είστε δίκαια. Δεν ρωτάω εσένα, σου λέω. Δεν ρωτάω εσένα. Όχι εσύ, άλλοι. Εγώ έκανα μισό λεπτό. Έκανα live chat στο SDNA και είχα 200 μηνύματα από παοξίδες που μου λέγανε είναι δίκαιος το ταλτής ο ΠΑΟΚ. Ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον καθέναν το τι λέει. Εγώ μιλάω για επώνυμα άτομα το τι γράφουν. Έτσι, γι' αυτό μιλάω.
Ανώνυμα. Όχι, ναι, εντάξει, εσύ. Εσύ ακριβώς όπως είπε ο άλλος. Αν είσαι δύο παοξίδες, ασταμά, το παίρνω δίκαια. Τι ενωσική ερώτηση είναι αυτή. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Άκουσε με λίγο. Αν εννοείς τα μέσα ενημέρωσης, ναι, και μη ελεγχόμενα, ναι, είμαστε η μειοψηφία. Είμαστε μη ελεγχόμενοι στα μέσα ενημέρωσης. Εσύ τώρα είσαι στην Εντεδρακάτη. Αν θυμηθείς λίγο, να σου πει που είπες για μέσα ενημέρωσης, αν θυμηθείς λίγο τον παρελθόν σου και σε ποιο σταθμό δούλευες που τώρα μιλάτε ελεύθερα και λες ότι εδώ μιλάτε ελεύθερα και το τι έκανες εκεί, αυτό καλύτερα μην το θυμηθάμε. Αυτά να μην τα θυμηθούμε. Τι να τα θυμηθείς, γιατί τι είμαι, κοίταξε, αυτό είναι τίμιο. Ξέρεις ποιο είμαι. Όχι να το παίζω αντικειμενικός και να είμαι με τη φανέλα της Τρίας 4 από κάτω. Όχι, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για να στέλνεις, άκουσε με λίγο, μιλάω για πράγματα που οδηγούν σε άλλες... Τι έκανες αγόρα, έβγαινε ο Παπαρίγκας και έκλαιγε το παιδί. Όχι, όχι, έγινε μάνατζερ. Μπορώ να μιλήσω λίγο. Έγινε μάνατζερ όμως. Γι' αυτό αγόρι μου, γιατί τον έγινε σαν να γίνει μάνατζερ. Αφήστε τον να μιλήσει, αφήστε τον. Έτσι είναι, όχι ο Άρης. Έλα, μιλάω για πράγματα, μιλάω για πράγματα, να τσεκάρω μηνύματα, να παίρνω τηλέφωνα πίσω σε οπαδούς, γιατί σε ακροατές μάλλον, γιατί έστειλαν κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλαμε να ακούγεται. Τέτοια πράγματα μιλάω εγώ, που γινόντουσαν εκεί. Εσύ που τα ξέρεις αυτά. Που τα ξέρω. Ναι. Που τα πάνε κάποιος, τα πάνε ήρχες, ακούγατε και Παναγιώτη, FM. Παναγιώτη, και Άρης FM. Εγώ, Δημήτρη, εγώ με φέρνει σε δύσκολη θέση, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άκουσε με, και Άρης FM με παρακολουθούσατε δηλαδή. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Γιατί το πας όπου θέλεις. Εγώ είμαι από αυτούς που θες. Όταν θα πάρω μια εφημερίδα το, ας πούμε την Κυριακή, θα διαβάσω μέχρι και το τελευταίο... Άρης, σε παίρνεις. Που δεν έχω, έτσι. Λοιπόν, Άρης, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Και μάλιστα κάνω. Ήξερα και κάποιους δημοσιογράφους, το Γιάννη του Δασκάλου ας πούμε, έτσι, τον οποίο άκουγα πριν. Ναι. Πάει στο Άρης FM. Ναι. Γιατί εγώ θέλω και το λόγο, σε ένα ραδιόφωνο μου αρέσει και ο λόγος. Ναι. Πέρα από το τι οπαδική ταυτότητα έχει ο καθένας σας, έτσι. Και όταν μίλησα μετά, ξέρεις που έχει ο Γιάννης του Δασκαλού, γιατί είμαι δάσκαλος, ναι, είμαι τέλος πάντων, αφήστε αυτό, μου λέει ζητώ συγγνώμη για αυτό που έκανα, μου το είπε ο ίδιος. Εντάξει, ο καθένας είναι... Για το πώς φέρθηκα εκεί, τη θέση του και την για, το πώς, για το πώς φέρθηκα εκεί, εκείνα τα χρόνια. Εγώ πάντως που διαβάζω τον Γιάννη και τώρα στην Άρηση, είναι πιο επιθετικός από τότε. Πήγαμε την κουβέντα αλλού τώρα, πήγαμε την κουβέντα αλλού. Μάλιστα. Αφήστε το, δεν πειράζει. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι κάτι το, ούτε είπα κάτι το... Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Στο σήμερα για να τελειώσω. Ο ΠΑΟΚ έχει απλώς δίκαια, δικαιότητα θα, αν το πάρει, δεν γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έλα, Δημήτρη. Θα πάω να βάλω μάλλον το σπίτι μου να μην το, ότι δεν το πάρει. Βάλτε το ρε παιδιά, βάλτε το, αν είστε τόσο άπλες, βάλτε το. Συνέχισε, εγώ συνέχισε. Δεν είμαι, εγώ δεν παίζω. Πάντως, εγώ πάντως αν έπαιζε Ρεάλ με το τελευταίο ρεθινικό, δεν θα έβαζε το σπίτι μου στη Ρεάλ. Γιατί βάλτε το, τι να κάνω τώρα εγώ. Λοιπόν, το Σάββατο, μια πολύ ωραία παράσταση, πάρα πολύ ωραία. Από τον Αντελίνο, ο οποίος έδειξε πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός σε μια ομάδα, όταν λέει στο διαιτητή, το δείχνει η κάμερα, τον καθυστερεί επίτηδες όταν έχει μπει τον γκολ του, του Ατρόμητου, του Πανετολικού, και του λέει φύγε, θέλω να κάνω το φάουλ, φύγε να παίξουμε, του λέει. Ναι. Εκεί φάνηκε ο πραγματικός αρχηγός, ο Βιερίνια. Ήταν μπροστά ο διαιτητής για να μην το πει φύγε, τι δεν κατάλαβα. Ναι, όχι, μα ο διαιτητής επίτηδες προσπαθούσε να γράψει την κάρτα. Ξέρετε αυτό που κάνω, μία ώρα να γράψουμε μια κάρτα και να αφήσω. Λέει φύγε να παίξουμε. Φύγε να παίξουμε. Όση ώρα θέλει γράφει ο διαιτητής, δεν το κατάλαβα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, όση ώρα θέλει. Όση ώρα θέλει. Όσο για τον κόσμο, κύριε Τσαρτίδη, για τον κόσμο που ήταν εκεί, δεν μου λέτε, δεν υπάρχουν 500 άτομα στο Αγρίνιο και στις γύρω περιοχές να πάρουν εισιτήρια. 7 Σπαρτιάτες ήταν μόνο. Λεπτό, με διακριτικά φανέλες και. Όχι, όχι, αυτά πώς πέρασαν στο γήπεδο. Άκουσε με, το εισιτήριο μπορώ να το αγοράσω Παρασκευή, Πέμπτη, ενώ είμαι από την περιοχή εκείνη, μπορώ να το αγοράσω. Ναι, βεβαίως μπορείτε. Κοιτάξτε, όχι Θεσσαλονίκη, προσέξτε με, των γύρω περιοχών λέω. Ναι, μπορείτε. Μπορώ να το αγοράσω. Βεβαίως. Μπορώ να πάω στο γήπεδο. Χωρίς φανέλα και χωρίς διακριτικά και χωρίς πανό. Γιατί υπήρχε απαγόρευση. Μα εγώ έκανα κάτι παράνομο. Από τη στιγμή που είχες διακριτικά, ναι. Δεν μιλάω για εκδρομής, γιατί αυτή δεν ήταν όλη η εκδρομή. Από τη στιγμή που είχες διακριτικά, ναι. Άρα λοιπόν, και εσείς το λέτε εδώ ότι υπάρχει ανομία, έτσι. Όχι, εγώ λέω ότι το αντίστοιχο τον Αριανό, ναι, τον πήρε και τον πήγε στο τμήμα. Στη Λαμία ήταν ο κόσμος του Άρη. Πού? Στη Λαμία. Δεν υπήρξε απαγόρευση στη Λαμία. Ναι, στο για τον ΠΑΟΚ υπήρξε. Υπήρξε, δεν θυμάμαι. Την Παρασκευή όμως. Υπήρξε, ναι. Την Παρασκευή όμως. Υπήρξε, για τη Λαμία μιλάω. Δεν ήταν κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Α, για τη Λαμία. Ήταν ισονομία. Το ίδιο είναι. Όχι το ίδιο είναι. Πώς είναι το ίδιο. Έπαιξες με ξένους διαιτητές. Έπαιξες με ξένους διαιτητές στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Το έχεις ξαναπεί πολλές φορές. Περίμενε, έπαιξες με ξένους διαιτητές ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Γιατί αφήνεις εμένα και δεν απαγορεύεις τον άλλον. Αυτό είναι δίκαιο. Φυσικά. Αν υπάρχουν. Μα πήγες στη Λαμία εσύ πέρσι.
Ναι. Όχι πέρσι, με την ΑΕΚ θυμάστε τα επεισόδια που είχαν γίνει, με τους ΑΕΚτζίδες. Το κάθε ματς έχει την ιδιαιτερότητά του. Εγώ σου λέω για δύο παρόμοιες αποφάσεις. Απαγόρευση και στους δύο. Ο ένας πάει, ο άλλος δεν πάει. Όχι στον έναν απαγόρευση και στον άλλον κανονικά εκδρομή. Μια που λέτε για επεισόδια στο Περιστέρι, άρεσε πρέπει να τιμωρηθούν οι ομάδες. Φυσικά. Θα τιμωρηθούν. Ορίστε. Θα τιμωρηθούν. Όχι, πρέπει να τιμωρηθούν, λέω. Πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί υπήρξε διακοπή, εκένωση, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν τα είδα βέβαια, αλλά έτσι είπαν. Υπήρξε. Μάλιστα. Μάλωσαν. Πλακώθηκαν 5 με 5. Και πρέπει, θα τιμωρηθούν. Τώρα, 5 με 5. Υπάρχει καμιά αμφιβολία, θα τιμωρηθεί ο Άρης. Όχι, αν πρέπει, λέω. Ναι, πρέπει. Πρέπει. Αυτό, από τη στιγμή, που υπήρξε, από τη στιγμή που υπήρξε παραβατική συμπεριφορά, πρέπει. Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ότι στο κύπελο, πάω Κάρης, πέσανε μολότοφ έξω από τη θύρα 7 και έφαγες πρόστιμο. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες. Τότε που έκαιγε. Εγώ που το ξέρω. Live ήμουν στον αέρα και ακούγονταν τα μπαμ και τα μπουμ. Από μακριά. Και είπαν ότι ήταν αναρχική. Πότε και έγιναν αυτά, πόσες ώρες πριν έγιναν, κύριε Τσαλτίδη. Μία είχε μπει ήδη από τον Κάρη. Λέει για το μάτς κυπέλου. Έλα, βάλτε τον Κατσινιέρη. Βάλτε τον Κατσινιέρη. Τραβούσε την καντίνα από κάτω προς τα πάνω. Και μέσα η γυναίκα του. Πόσες ώρες έγιναν πριν αυτά. 45 λεπτά πριν την έναρξη. Μια μισή ώρα πριν. Ψέματα, εδώ είσαι ο μεγαλύτερος, γιατί το ξέρω, δεν χρειάζεται το πω. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, είμαι στο αυτοκίνητο, ακούω Λίμπερο και εκείνη την ώρα κάνει στιγμή με τον κύριο Παπαδόπουλο, νομίζω λέγεται. Μπράβο, ναι, και τι περιγράφει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Τι περιγράφει. Πότε έρχεται η αποστολή του Άρη, 2 ώρες ή 1,5 ώρα από τον αγώνα. 1,5. 1,5 με 2. Εκείνη την ώρα λοιπόν δεν είχε πάει. Εκείνη την ώρα δεν είχε πάει η αποστολή του Άρη. Όχι, ακόμα, είχε μπει η αποστολή. Και τα μπουμ. Τι λες. Μα γι' αυτό βγάλαμε τον Παπαδόπουλο για να μας περιγράψει την άφηξη. Μα εγώ δεν σας το είπα, Εγώ δεν σας το είπα. Ωραία, έλα γιατί εκείνη... έπεσε σε λούμπα τώρα. Πόσες ώρες πρέπει. Πόσες ώρες πριν είσαι υπεύθυνο. Είπε 45 λεπτά, είπε. Ωραία. Πες ότι είναι μια μισή ώρα για να σε ικανοποιήσω. Α, όχι, αλλά το ικανοποιήσω. Περίμενε, περίμενε. Η ευθύνη πόσες ώρες είναι της ομάδας. Ορίστε. Πόσες ώρες είσαι υπεύθυνος εσύ για το γήπεδο πριν. Νομίζω 2 ώρες κάπου εκεί είναι. 3. Είτε είναι μια μισή, είτε 45, υπεύθυνος είσαι. Το 45 μου άρεσε πάντως. Αλλά η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, πρόστιμο. Ναι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει. Και κάτι τίποτα. Άλλο. Κύριε Τσαλτίδη, μην αναφέρετε άγνωστες λέξεις όπως για το σύλλογό σου η λέξη πληρώνω. Ένα, κυριολεξία πληρώνω. Πληρώνω. Άγνωστη λέξη είναι αυτή το σύλλογό σου. Είσαι αλήτης. Γιατί χρωστάει κάτι. Βάλτε μηνύματα. Χρωστάει κάτι. Χρωστάει κάτι. Τι? Πόσοι παίκτες μέχρι φέτος προσωπικό υπάλληλοι έχουν χάσει τα χρήματά σου στην ομάδα αυτή. Θα σου για πέστε μου λίγο. Το 1/10 από τα λεφτά που σου χάρισε το δημόσιο. Το 1/10. Εγώ τι 40 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ τι σου λέω. Χάρισε τίποτα. Εγώ τι σου λέω. Σαν Βλάξ πήγα, σαν Βλάξ πήγα και τα πλήρωσα. Ποια. Ο μόνος 50 που πλήρωσε. 50 ήτανε. Α, ωραία, εντάξει. Θα πάω στα μπουζούκια. Θα κάνω ένα λογαριασμό 100 χιλιάρικα. Θα δώσω 20 και θα πω. Παιδιά, είμαι ο μόνος που πλήρωσα. Ναι. Τα λέω 80. Τα λέω 80. Αυτό είναι το bullying που δέχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα αυτή. Όλοι οι παίκτες, προσωπικό, προμηθευτές, όλοι. Ωραία, Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ωραία, Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε. Γεια σας. Να είσαι καλά. Να μπείτε μαζί να διαβάσετε δήλωση Καρυπίδη στο site της ομάδας. Για έχουμε και χορηγούς. Μαζί μας είχαμε το βυθό αυτή την ώρα της εκπομπής. Ακούς μυρίζει γεύεσαι βυθό με 4 ευρουλάκια, τσιμπουράκια, 2 μεζεδάκια, αγνώστο στρατιώτη 36 Μπολίχνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Επίσης έχουμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, μεγάλο Εξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Ο φίλος ο Κώστας λέει, ρε τι ακούμε ρε, ρε τι ακούμε, ο μόνος που πλήρωσε λέει. Μην ξεχνάς, 4 διπλές προσκλήσεις για το live του Τόλι Βοσκόπουλου απόψε στο Palente Sport, η επίσημη ώρα είναι 9 έναρξης, λογικά θα πάει κατά σε 9,5 ώρα έναρξης. Έτσι, λοιπόν, 4 διπλές προσκλήσεις. Άλλα 5 λεπτά έχουμε. Και 3 εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Χάρτινη λέει η ΑΕΚ. Αλλά όταν καίγανε το Σαχά και τα γίδια της ΑΕΚ έβγαιναν να συνεχίσουν, αντί να φύγουν τρέχοντας και να τους ρίξουν μείον 6 στο κεφάλι, όντως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε ήταν παλικάρια. Ρε δεν θα μας τρελάνετε εσείς πλέον, τους έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τουλάχιστον θετικό από αυτό είναι ότι δεν θα είμαστε εμείς μόνο η τρελή του χωριού που τόσα χρόνια που είπε, τους ξέρουμε. Που είπε ο Κώστας Λαγωνίδης σε ερώτηση σχετική του Ανδρέα Παλομπαρίνη, εντάξει μωρέ συμβαίνουν τώρα αυτά κάει και τώρα πήρε φωτιά. Σοκαριστικό, δεν υπάρχει το σχόλιο. Ο Κώστας λέει, όχι δεις, τετράκι χειρότερη από τον original γάβρο είναι. Έτσι λέει ο Κώστας. Βάλτε μηνύματα λίγο ρε συνάδω λίγο. Έχουμε τις κληρώσεις, χρήσατε.
Ναι, Χρήστο, μου λέει παλικάρι. Τι θες, Χρήστο. Στο μυαλό σας. Ακροατής. Όχι, παραδέκα είναι. Παραπέντε κλείνουμε. Σε πέντε λεπτά κλείνουμε. Σε πέντε κλείνουμε. Σε πέντε από τώρα. Παρατέρτο είναι, ρε παιδιά. Ας το κείμενο, παρατέρτο. Εδώ. Καλά λέει, καλά λέει. Καλά, δεν κάνει. Πάμε break, κάτι πάμε. Τι break, παραδέκα είναι, είσαι τρελός. Περίμενε, μετά ρε. Μετά. Πάμε, συνεχίζουμε. Κάναμε λάθος τη διαχείριση. Εμείς σε πέντε λεπτά θα κλείσουμε. Μηνύματα, να σου βάλω αμέσως, ρε φίλε. Πάμε, επόμενος. Παρακαλώ. Ναι. Μιλήστε, κύριε. Ναι, καλημέρα. Εγώ. Ναι, ναι, καλημέρα, ναι. Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Δεν έχει άδικο 833. Έχει μια ουσία. Πες, φίλε. Νεαπολίτης είμαι. Έλα, νεαπολίτη. Ναι. Για τον Ασλαμά που είπε ότι ο Παπασταθόπουλος λέει άφησε ανοιχτή πόρτα για τον ΠΑΟΚ. Το άκουσες χθες τι είπε? Όχι, άκουσα τον ΠΑΟΚ ακριβώς τι μετέφερα και το πιστεύω. Άκουσες που είπε ότι δεν πρόκειται να γυρίσει στην Ελλάδα? Θα πάω, προτιμώ να πάω στην Κίνα ή στην Αμερική. Κοίταξε, και άλλοι τα έχουν πει κατά καιρούς. Αλλά... καλά, ωραία. Αυτό τι έγινε. Το είπε ο ίδιος, το είπε ο ίδιος. Ναι, ρε παλικάρι μου. Ο Πόντιος ναι. Αλλά στα γεράματα όμως, εγώ λέω, αφήνει και μια πόρτα ανοιχτή. Τι είπε, σου λέω. Το ναι, παλικάρι μου, δεν είναι όμως να πάει. Ναι, εγώ δεν λέω να έρθει του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί διαστρεβλώνεις την κοινή γνώμη. Ποια γνώμη, ο ΠΑΟΚΣής το είπε ο Γιάννης. Άρα λάθος το είπε ο ΠΑΟΚΣής ο Γιάννης. Α, κατηγόρησε τον. Εγώ τι φταίω. Ο Γιάννης δεν είπε αν είχε αφήνει ανοιχτή την πόρτα. Δεν τον είδα εγώ. Εγώ λέω τι είπε ο ίδιος ο παίχτης. Σε δημόσιο κανάλι. Εντάξει, έχουν πει οι παίκτες, μετά θα τα αλλάζουν πολλές φορές. Ειδικά οι Έλληνες κάνουν και δημόσιες σχέσεις. Ειδικά οι Έλληνες και ειδικά οι Έλληνες. Αλλά η άποψη του Ασλαμά είναι αυτή. Δεν ξέρω τι κάνουν, τι είπε, λέω. Εντάξει, ωραία, ναι. Από αλλού το έμαθα εγώ, τι είπε, προτιμώ να γυρίσω Κίνα, να πάω Κίνα ή Ηνωμένες Πολιτείες. Το δέχεσαι αυτό που είπε. Ή το αμφισβητείς αυτό που είπε. Ότι το είπε, για να το λες ότι το είπε προφανώς. Τι να αμφισβητήσω. Ωραία. Το πέναλτι που πήρε ο Πανατολικός είναι πέναλτι για σένα? Για μένα ναι, είναι πέναλτι. Ναι. Πόσο έλξε το σκορ? Πόσο έλξε? 1-2. Ναι. 1-2. Ωραία. Κάντε μπουκώματα στο στόμα να φύγει η πληγή που έχετε. Ωραία. Οκ. Okay. Έγινε. Καλημέρα. Με αλατό νερό. Έκανα το πρωί με Colgate. Με αλατό νερό είναι. Έκανα το σημαντικό διάλειμμα τη Colgate. Το κόκκινο. Το ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρε, με αλατό νερό. Το έχει προσφορά. Α, το έχει 30% γνωστό. Αν το έλεγα εγώ βέβαια αυτό θα ήμουν προκλητικό, έτσι. Ναι. Ποιο? Αυτό. Καλά, εντάξει, τώρα παδό είναι άλλο. Βγαίνει ακροατή. Έγινε επόμενη γραμμή, παιδιά. Φιλοξενούμε τη πόλη, είπε και δεν το κόψαμε, ρε φίλε, και δεν γουστάρα κόβω. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, είμαι από την Ποντοϊράκλεια, Παπαδόπουλο. Νάτο. Παπαδόπουλο από την Ποντοϊράκλεια. Καλημέρα, Παπαδόπουλο. Παδό του. Υποστηρίζει κάποια ομάδα. Εσύ τι λε, δεν ακούει τη φωνή μου. Τι ομάδα είμαι. Παναθηναϊκός, τι. Τι, γιατί με βρίζεις. Δεν έβρισα, ρε φίλε. Τι ομάδα είμαι. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Φιλοξενούμενος, Πόντιος και Παναθηναϊκός δεν γίνεται. Καλά, αυτό μην το λες, εγώ ξέρω, έχω, ξέρω. Εκεί που πονάτε είμαι, από αυτή την ομάδα είμαι. Από αυτή που πονάτε. Ναι. Και ένα καλό λόγο δεν λέτε. Ένα καλό λόγο δεν λέτε. Τα λέει ο Παπαδόπουλας. Ο Παπαδόπουλος, Χρήστατε, πάρε στο Βασίλακο αγόρι μου, από το παλιό Αγιονέρι με το παιδί που μένω στην Ποντοϊράκλεια. Πάρε στο Βασίλακο. Στο Αγιονέρι είσαι ή στην Ποντοϊράκλεια? Στην Ποντοϊράκλεια μένω τώρα, από το Αγιονέρι είμαι. Από το Αγιονέρι είσαι. Ωραία, έλα την Κυριακή στη Λαϊκή, εκεί να γνωριστούμε. Το πρωί. Πότε, το απόγευμα είναι Λαϊκή. Έλα, εκεί είναι και η ανιψιά μου. Είναι αξίδες εκείνη. Α, η ανιψιά. Καλά, γιατί δεν γίνανε ΠΑΟΚ τα ανιψιά σου? Έχουμε δημοκρατία εμείς, ρε. Και τι να κάνουμε, να τους χτυπήσω? Έτσι, μπράβο. Γιατί είπα εμείς να τους χτυπήσεις, αλλά σου λέω, γιατί γίνανε ΑΕΚ? Τι πάμε το μεγάλο σου. Θέλω να γίνω ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Εντάξει. Έτσι. Πόσο δίκιο άνθρωπος είσαι. Μάριε, ναι. 150 άτομα από οξύδες σε χαιρετούσανε, με αυτά που λες. Α, πού, α, ναι, ναι. Με τους δύο βγήκαμε και selfie, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή... άμα πεις ακόμα χειρότερα, πώς θα σε χαιρετάνε, 300? Έτσι πες. Είσαι θεός, είσαι θεός. Προσκυνώ, εσύ είσαι ο κορυφαίος, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Καλά τα λες, Παπαδόπουλε. Είσαι ο κορυφαίος, Παπαδόπουλε, δεν υπάρχεις. Τι να δω, άμα τσαρλάνεις, Μαρία, τα μαλλιά μας πέφτουνε. Μα την Παναγία. Θεός, δεν υπάρχει. Σ' αγαπώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Σ' αγαπώ, καλή εβδομάδα, δεν υπάρχει. Λες πώς γίνεται να βραγκαλιάζουμε. Πρέπει να είναι και φανταστικός άνθρωπος αυτός. Φανταστικός, το ξέρεις αυτόν? Όχι, πού το ξέρω. Αν νόμιζα κατάλαβες ότι το ξέρεις. Εντάξει, ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟ. Τώρα έχουμε μάχη. Και καλή εβδομάδα.
Ούτε καν θα σου. Λοιπόν, Μαριέ, τον γκολ του Άγκμπομ ήταν φάουλ τελικά, δεν μου είπε. Εγώ δεν το δε έδινα. Εγώ. Άσε τι θα το έδινε. Ήτανε. By the book, δίνεται. Ένας φίλος μου παοξής, ο θαλαμοφύλακας, λέει μην απλώνεις τα κουλά σου. Εγώ διαφωνώ, μαλώνω μαζί του. Διαφωνώ. Δεν είναι. Για μένα δεν είναι φάουλ, όχι. Δεν είναι. Γιατί βάζει το χέρι, νιώθω ποδοσφαιρικά ότι το βάζει στο όριο της ποδοσφαιρικής αντρίκιας μάχης. Για μένα εγώ δεν το. Τον έβγαλε με το σώμα του πρώτα εκτός ισορροπίας. Άπλωσε και το χέρι του για να βρει ο ίδιος ισορροπία. Τέλος πάντων. Για καλά, για να βρει ισορροπία, εντάξει, ωραία. Προφανώς αν ήταν το ίδιο ανάποδα τον γκολ, τα ίδια θα ήταν. Αλλά θα έλεγε τα ίδια όμως αν ήταν ανάποδα. Αν βάζει ισορροπία το χέρι του και τέτοια. Exact. Θα έλεγε απλά. Ρε παιδιά, καθαρό φάουλ είναι το σπρώχνη. Αυτό θα έλεγε. Άκου λίγο. Άκου λίγο, Χρήσαφε. Δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο. Δεν είμαι αυτό που κάνω. Μα άσπρο. Κάνετε το άσπρο μαύρο. Πώς δεν το κάνετε. Όχι, εδώ βγήκε ο άλλος και είπε δεν είναι πέναλτι. Εσύ. Δεν είναι. Άκου λίγο. Εσύ μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο όσες φορές. Εγώ κάνω μόνο το μαύρο κίτρινο. Την πίκρα σου την καταλαβαίνω. Καμιά πίκρα απολύτως δεν έχω. Από τον Οκτώβριο σου είπα θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι, γι' αυτό είσαι ήσυχος. Από τον Οκτώβριο. Ναι, γι' αυτό είσαι ήσυχος. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Ομάδα χασκογελάτε. Ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι είναι το πιο παντελονάτο πρωτάθλημα που έχει υπάρξει. Όσο και να το λες, ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι, δεν είναι. Ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά ότι είναι. Καλά. Και επειδή ξέρεις ότι δεν είναι, γι' αυτό το λόγο θες να το πούμε εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα το πούμε. Γιατί δεν θες ποτέ να το πεις. Και τρελαίνεσαι που δεν βρίσκεις καν φάσεις που ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έλατε. Πάνω από 3-4 σε όλο το πρωτάθλημα. Τι να τις κάνω τις φάσεις. Και έχεις τουλάχιστον 15. Τι να τις κάνω τις φάσεις. Έχω τις μολότοφ που βγαίνουν άκυρες. Τρελαίνεσαι γι' αυτό. Αυτά είναι. Έχω την επιτροπή προχθές που αφόρωσαν για το ΦΑΚ το Λουτσέσκου. Αυτά έχεις πλέον. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται φάσεις. Όχι, θα πάρω μείον 3 για το Λουτσέσκου. Χαμένε τώρα. Μείον 1 είναι. Μείον 1. Δώστε τον. Χάρισμά σας πάρτε τον 1. Καταλαβαίνω τον πόνο σου, Χρήσαθε, τον καταλαβαίνω. Άσε με να μιλήσω όμως. Καλά, εσύ λες για το δικό μου πόνο, για το τι σκέφτομαι εγώ. Ποιος είσαι, ρε φίλε, ποιος είσαι, ο Φουτσού Γιούν είσαι, ποιος είσαι, ξέρεις εσύ τι λέω εγώ. Που κάνεις, που αναγκάζεσαι να κάνεις. Ξεκαρδίζονται οι Αριανοί από αυτά που λες. Ξεκαρδίζονται με αυτά που λες. Αυτά που λέτε εσείς, εμείς προβλεπτιζόμαστε. Ορίστε, γελάνε και τα παντελόνια του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ποιος το λέει αυτό για πέρα λίγο. Ο Κώστας. Φαντάζομαι τα μούτρα σου στη βολίδα του Βιερίνια, φίλε. Στη βολίδα του Βιερίνια. Ήταν σε παιδικό πάρκο. Στη βολίδα του Βιερίνια είπα μπράβο, την κολάρα είναι αυτή, φίλε. Πόσο δίκιος. Δεν μου λες μήπως μπορούσε να τεντώσει κι άλλο το κορμί του και δεν το τέντωσε. Έλατε. Όπα. Όπα. Έλατε για όπα. Όπα. Το παλικάρι ο Νίκος ο Γιανακόπουλος μπορεί να αντιδράσει καλύτερα. Ναι, πρέπει ναι, να απλώνει τα χέρια του όπως ο Αλέξανδρος ο Πασχαλάκης. Ναι, μάλιστα. Δεν μου λες, ο Χοντροκόλλης ο Βιερίνη, αυτός που στέλνει τον κόλλο του και ο Βασίλης ο Πάρκας. Έχεις πάρει χαμπάρι την κόλλα, έχει βάλει τα τελευταία με τον κόλλο την κόλλη. Έχεις πάρει χαμπάρι. Πώς το πήρε χαμπάρι. Πήρες χαμπάρι. Πώς το πήρε χαμπάρι. Ο Χοντροκόλλης που τον έλεγες. Αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπα, μην μπερδεύεσαι. Χοντροκόλλη τον είπα τη χρονιά που φεύγει. Και τον είδανε οι Γερμανοί και λιποθύμησαν. Και του κάνανε λιποαναρρόφηση 3 μήνες. Ναι, τον κάνανε 3 μήνες. Όταν και τον έφυγε, ήτανε ο ποπός του από τον δικό μου 3 φορές μεγαλύτερος. Τώρα όμως γύρισε και τα γεμιστά. Τον είδανε οι Γερμανοί και λιποθύμησαν. Το καλύτερο δεξί μπακ στο πρωτάθλημα της Γερμανίας ήταν, Μάριε. Ναι. Δεν είναι στρεβλός στην αλήθεια. Ερώτηση. Ποιος ήταν το δεύτερο! Ήτανε. Άκου τώρα πλάκα. Το δεύτερο ποιος ήταν. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, ποιος ήταν το δεύτερο. Σάμα ότι ξέρεις κανέναν άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Σάμα ότι ξέρεις κανέναν άλλο. Δηλαδή, πήγε τη χρονιά που έπαιζε ο Λαμ και ήταν καλύτερος ο Βιερίνια. Πολύ καλύτερος από τον Λαμ. Φεύγω τώρα. Μια χαψιά τον έχω. Γύρισε για το φρικασέ της Πεδεράστου. Έμεινε ο Λαμ στην Μπάγερ Μονάχου για το φρικασέ της Πεδεράστου στη Βαβαρία. Πάρτα. Ο παίκτης, ο οποίος έπεσε όταν πήγε ο Λαμ και ήταν καλύτερος ο Βιερίνια. Το κλείνω το μαγαζί. Το κλείνω. Δες τον γκολ που σώθηκε η Βόλτσου στον Μπαράζ. Έτσι, τον γκολ του Βιερίνια, δεις την κολάρα βάλε και τότε. Κατάλαβες. Καλά, για τότε, να δεις τι παίκτη έχεις να κάνεις. Ρε φίλε, του γκέ κατά γκολ τα θυμάσαι στη Γερμανία. Αγόρι μου, Νταλή, δεν θα βγάλεις άκρη. Του Χαριστέα θα θυμάσαι. Γιατί προβληματίζεσαι, μη στεναχωριές, αγόρι. Έλα, κλείνωσε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Πάμε, καλημέρα. Γεια, πάμε.
Πάμε, μην τους δίνει ρε παιδιά, αφού είπαμε παραπέντε κλείνουμε. Ναι, γιατί τους δίνουμε εντάξει, μέσα. Είναι μέρα του αντιπάοκ σήμερα, εντάξει, καλημέρα. Πάμε γραμμή. Δεν είναι μέρα του αντιπάοκ, να είμαστε σωστοί. Έλα! Κάθε μέρα το έχουμε αυτό, το ζούμε αυτό. Καλημέρα. Είσαι αστείος. Τέσσερις διπλές για τον Βοσκόπουλο, περαλαβαίνει. Οι τρεις Αριανοί τα παίρνουν που στείλανε, πάνε κούτρα στο γήπεδο. Πάμε. Α, sorry, sorry. Μηνύματα, Μάρι, διάβασε, τα διάβασε όλα. Όχι, προστάμε. Τρία μηνύματα. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Ένα λεπτό ο καθένας έχετε. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, όνομα και ομάδα. Παπαδόπουλα. Ναι. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω, ρε φίλε. Είμαι το παιδί που ήρθα μετά το μάτς στο Αγρίνιο και σε πήρα αγκαλιά, ρε. Καλώς. Ούτε το όνομά σου πρέπει να ρωτήσω. Γιώργος. Γιώργος. Ας τους να λένε, ρε φίλε. Αυτό που ζούμε είναι για πάρτι μας. Ας τους. Ας τους. Έτσι, 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 Τζόρτζ. Τα φιλιά μου. Γερά. Γερά, Παπαδόπουλα. Πέρσι όμως θέλουν να μας πυροβολήσουν. Γιώργο, έφαγες εσύ στο Αγρίνιο, σε μαγαζί στο Αγρίνιο. Όχι, εγώ πήγα όταν έπρεπε. Α, εντάξει, ωραίος. Έγινε Γιώργο Παλικάρι που να σε ακούει πιο συχνά όμως. Μπράβο, να σε ακούει. Άντε, καλημέρα. Ωραία παρουσία. Πολύ ωραίο. Έχετε μαγκαλιάσει. Ακούγεται. Πολύ ωραίος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ωραίο παιδί. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κούκλος. Καλημέρα. Μάριε. Ορίστε. Μάριε, μ' ακούς. Σ' ακούω, αδερφέ, ναι, όνομα και ομάδα. Από την Αμερική. Σύρε, φίλε που υποτίθεται είσαι και φίλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, τώρα λες ότι ήταν αυτό, πέναλτι. Ναι, πέναλτι. Θα μας τρελάνεις. Είδες. 15 φορές όταν πέναλτι. Είναι για τον ΠΑΟ, θα μας τρελάνεις. Θα μας τρελάνεις, δε Μάριε. Και επειδή είναι φίλος του αγγλικού, λέω ότι του ΑΠΟΜ είναι κανονικό γκολ. Τέλος πάντων, η ενέργεια στην αρχή, γιατί πλασάρει μετά σε δεύτερο χρόνο. Μάριε. Μάριε, γελάνε τα μουστάκια του Καντονά, αδελφέ, με αυτά που λες. Γελάνε τα μουστάκια του Καντονά. Εντάξει, αυτά γελάνε. Άντε, σοβαρευτείτε. Έγινε παλικάρι, ωραία. Τέλος. Δεν έχουμε άλλον, έτσι. Πάμε μηνυματάκια. Να είστε, παιδιά, ευχαριστούμε. Sorry για τη λάθος διαχείριση στο τέλος. Μηνυματάκια. Μάνος, ναι, για live. Βασλαμά, πονάς, ναι. Καλημέρα, κυριούλιδες, ταβερνιάριδες, σουπιάς. Τι έγινε, παιδιά. Διακόψαμε το ΠΑΟ Ολυμπιακός για να μην πληρωθούμε στο στοίχημα. Άρης, ρε, λέει 123. Βοσκόπουλος, ναι, Βοσκόπουλος, ναι, Άρης, ναι. Ασλαμά, όταν θα παραδεχθείς πως ό,τι λες είναι λόγω των κόμπλεξ που έχεις με τον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι είσαι Ηρακλής, το τούτο βάζω εγώ, ήταν λάθος που το βάλες, και όχι επειδή είσαι ποδοσφαιρόφιλος, λέει το Εβιτσόσκυλο, τον καλημερίζω με αγάπη. Κύριε Ασλαμή και κύριε Τσαλτίδη, όσον αφορά την εκδρομή, ευτυχώς οι παοκτσίδες σαν λαός έχουν γαλοχηθεί από τους τεράστιους αρχηγούς της κερκίδας της δεκαετίας του 70 και του 80. Έχουν τον τρόπο κάθε φορά να ελίσσονται και να τη βρίσκουν την άκρη. Ο κόσμος να χαλάσει. Είναι ένας τρόπος τον οποίον δεν θα το μάθετε ποτέ, γιατί δεν είναι στο DNA σας. Παπ, οι τιμές στις ταβέρνες του Αγρινίου ήταν παοκτσίδικες. Κάλιο, πέντε και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, σκεφτήκα, ναι. Το κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα του Χρύσανθου, έτσι, που με χαρακτήρισε βλάκα δύο φορές στο ξεκίνημα. Όχι πατέρας του, ο Χρύσανθος. Ο 833 λέει, αυτή τη βλακεία με την έπαρση δεν την κόβεται. Αν δεν έχει έπαρση ο οπαδός μιας ομάδος που έχει να χάσει αγωνιστικά. Αγωνιστικά, ερωτηματικό εδώ πέρα. Ένα χρόνο και. Από πέρσι, ποιος θα έχει, ρε παιδιά, έλεος. Καλημέρα, το 83. Σου δίνω ένα point. Αλλά αγωνιστικά με τα μάτια τέλος πάντων. Είναι λίγο περίεργο στην Ελλάδα. Α, τα άλλα 833. Στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργο. Τι ασχολείσαι, αγόρι μου γλυκό. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Εκεί καημένη Γιουβέντους θες, έκατσε και έχασε. Έκατσε και έχασε Γιουβέντους. Έκανε rotation. Rotation, αλλά έβαλε γκολ παγκυρό. Έβαλε 8 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, νικητές, αυτά, παιδιά, ένα τεράστιο, τεράστιο. Μην παραποιείς αυτό που λέω για τα χέρια, λέει ο θαλαμοφύλακας. Α, φαντάσου και θαλαμοφύλακα. Έτσι δεν λες. Λες, άλλα λέει. Έτσι δεν λες. Μην απλώνεις τα κουλά σου. Το πέναλτι της Ατλέτικο για σένα προχθές προφανώς είναι. Για μένα δεν είναι. Που κάνεις ο Φερναντές και ο Βλάκας ο Κορέα. Η βλακεία του, αλλά εσύ έτσι δεν λες. Μην απλώνεις τα κουλά σου. Τα άπλωσε πέναλτι, του έδωσε. Βέβαια, της Ατλέτικο ήταν πέναλτι κατά τον Ασλαμά. Δεν ήταν πέναλτι, ενώ του Παρετολικού είναι. Κατά το Δοκούν. Άλλο το ένα το άλλο. Τον κάνει διαρκές πέναλτι ο Κρέσπο, ο Μπριγιαντίνης. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, θα έχουμε πάρα πολύ ψωμί με αυτό που έγινε στην Πάτρα με Rotten Christ. Δεν πρέπει να περάσει έτσι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε εδώ πέρα στο Βασιλικό Θέατρο στην παράσταση Πυρκαγιές. Εντάξει, έχουμε πρόβλημα. Γυρνάμε στο μεσαίωνα. Χίλια μπράβο στον Γιάννη τον Αγγελάκα. Χίλια μπράβο. Λοιπόν, για τον Άρη, στείλατε τρεις και οι τρεις κερδίζετε. Έτσι, Άρης Απόλλων Σμύρνης. Τρεις στείλατε και οι τρεις κερδίζετε. Τόλης Βασκόπουλος, πηγαίνουν οι Μαρία Δεσποτάκη,
Μάνος Πασιγιαννάκης, Ρενάτα Σαλταφερίδη και Περικλής Χατζής. Επαναλαμβάνω τη στρόφος. Περικλής Χατζής, Ρενάτα Σαλταφερίδη, Μάνος Πασιγιαννάκης, Μαρία Δεσποτάκη. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για την παραστασάρα «Ο ήχος του όπλου» στο Θέατρο Αυλαία. Με την ελπίδα βέβαια να μην έχουμε και εκεί πέρα επέμβαση και δεν γίνει παράσταση. Καλημέρα μεσαίωνα της περήφανης Μακεδονίας.